Ζωγραφίζω με τον Γιώργο Κόφτη. Λοιπόν, παιδες, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, είχαμε πει πως μια φορά τον μήνα, εν πάση περιπτώσει ένα μάθημα από τα 8 με 10 μαθήματα που γίνονται κάθε μήνα, θα ανεβαίνει δωρεάν στο διαδίκτυο για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή, εν πάση περιπτώσει, δεν παρακολουθούν τα μαθήματα online ή δεν προλαβαίνουν ή χίλια δυο ή. Ωραία, γιατί υπάρχουν αυτά τα μαθήματα, είναι πολύ χρήσιμα. Οπότε ένα εξ αυτών είναι το σημερινό που είναι εισαγωγή στο Carvno. Κάνουμε ένα ωραίο γυμνό με Carvno και λέμε κάποια πράγματα για το υλικό, για το πώς λειτουργούμε με το Carvno πάνω στο χαρτί, τις διαδικασίες χειρισμού του υλικού κτλ. Ελπίζω να το βρείτε ενδιαφέρον, ελπίζω να κάτσετε να ασχοληθείτε. Πάνω απ' όλα ελπίζω να είστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι γεροί και δυνατοί. Στέλνω την αγάπη μου. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στα μαθήματα που θα συνεχίσουν online, μπορούν να στέλνουν μήνυμα στη σελίδα Γιώργος Κόφτης στο Facebook. Κοιτάξτε να είστε καλά. Χαιρετώ. Να είμαστε προσεκτικοί. Καλές γιορτές. Πότε θα κάνουμε ησυχία, δηλαδή. Λοιπόν, καλημέρα. Οπότε, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Τα έχουμε πει αυτά και κάθε μέρα θα τα λέμε και ελπίζω να είμαστε όλοι καλά. Βέβαια. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε... καλημέρα, Μαριάννα. Σήμερα θα κάνουμε Carvno, ωραία, όπως έχει ζητηθεί. Κάτι που θέλω να πω είναι ότι δεν χρειάζεται να έχετε Carvno στο σπίτι. Όσοι δεν έχετε Carvno, μπορείτε να κάνετε μολύβι, εντάξει. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με αυτήν εδώ τη διευκρίνηση, ωραία. Okay. Έπειτα, έχει ζωγραφίσει κάποιος από εσάς με Carvno, έχετε εμπειρία με Carvno. Έχει, Σοφία, ναι. Εγώ έχω ζωγραφίσει. Και αυτό που μου αρέσει είναι mm-hmm. να μου τζουρώνω πρώτα το χαρτί, mm-hmm. να το κάνω μετά με το χέρι, με την παλάμη, έτσι. Ναι, να το γεμίσεις πρώτα κάνω. Να κάνω ένα φόντο και μετά να αναδύεται από μέσα εκεί πέρα. Μπράβο. Έτσι. Άλλος που έχει κάνει έτσι Carvno, έχουμε γενικά, έχουμε εμπειρία. Έχω κάνει και... Λοιπόν, όχι. Περισσότεροι ναι. όχι, εντάξει. Okay. Ωραία, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να πούμε για τα Carvno κάποια πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ βασικά, εντάξει. Θα κάνουμε έτσι μια απλή εισαγωγή, ρε παιδί μου, στο υλικό, γιατί τα υλικά, πέρα από τη δική μας προσέγγιση, και εγώ σαν δάσκαλος πολλές φορές αργούσα να δώσω τέτοιες πληροφορίες στους μαθητές μου. Γεια σου, Γιουνώνα, καλημέρα. Λοιπόν, γεια σου, Γιώργο. Και κατάλαβα ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε από την αρχή. Λοιπόν, θα σας βάλω τώρα στο mute για να ξεκινήσουμε. Ωραία. Κάποια πραγματάκια πρέπει να τα λέμε λίγο από την αρχή για να γίνεται μάθημα σωστά. Δηλαδή, για να τα παίρνουμε όλοι από την αρχή. Ωραία. Για να τα κάνουμε έτσι στρωτά όπως πρέπει να γίνεται ένα μάθημα. Λοιπόν, το Carvno καταρχάς, θεωρητικά λίγο ποιες είναι διαφορές από το μολύβι, εντάξει. Λοιπόν, στο μολύβι έχω πάρα πολύ καλό έλεγχο. Έχω πάρα πολύ καλό έλεγχο, γιατί έχω μάθει να γράφω με το μολύβι, γιατί είναι πάρα πολύ οικείο σαν γλυκό, εντάξει. Και λίγο, τουλάχιστον με κόβει τόσο, ώστε ξέρεις, μπορώ να καταλάβω για να το πατήσω λιγότερο, θα είναι πιο απαλή γραμμή και πιο ανοιχτόχρωμη, και αν πατήσω περισσότερο, θα είναι πιο μαύρη γραμμή κτλ. Στο Carvno, που είναι κάτι τελείως ξένο, αισθηκτόδικα μπορώ να κινηθώ, αλλά υπάρχει και λόγος κάποιος να μας πει 5-10 πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα αρκετά πολύπλοκο σχέδιο. Αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικό να έχουμε πράγματα που είναι ωραία. Θεωρώ πολύ σημαντικό τα θέματα μας να μας έλκουν, να μας τραβάνε το ενδιαφέρον. Ωραία. Πάντα αυτό πρέπει να ισχύει και εσείς όταν ζωγραφίζετε και εσείς όταν κάνετε δικά σας θέματα, να δαπανίσετε χρόνο, θα σας συμβούλευα. Να δαπανίσετε χρόνο στο να ψάξετε πράγματα τα οποία πραγματικά μας αρέσουν. Εντάξει. Και στην δουλειά του ζωγράφου, που υποτίθεται ότι εγώ, ας πούμε, είμαι ζωγράφος τώρα, λέμε το λόγο, βάζω αυτό το τίτλο για μένα, εντάξει. Και ο ζωγράφος και ο καλλιτέχνης γενικότερα που ασχολείται με τα εικαστικά, καταλαβαίνω μεγαλώνοντας και περνώντας χρόνο με αυτό το αντικείμενο, ότι περισσότερο χρόνο, περισσότερο σκόπος είναι το να βρω το τι θα ζωγραφίσω, παρά η ώρα της ζωγραφικής μετά. Δηλαδή, αρχίζει και γίνεται, παιδί μου, το θέμα μας πολύ πιο σημαντικό. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη ουσία, γιατί είναι και μια οδός αυτοανακάλυψης και εσωτερήκευσης και αντίληψης του τι είναι ωραίο για μένα. Το οποίο πραγματικά είναι ένας δρόμος πολύ σημαντικός για όλους, εντάξει.
και έχει να πει πάρα πολλά για τον ίδιο μας τον εαυτό. Και μάλιστα είναι ένας πολύ ευχάριστος δρόμος να ανακαλύψω κάτι για μένα και το τι θεωρώ ωραίο κτλ. Οπότε, αν θα μπορούσε να πει κανείς ένα-δύο κανόνες, να πω ένα-δύο οδηγούς για αυτό το πράγμα, θα ήταν το ότι πρέπει να έχω κάτι το οποίο σίγουρα μου τραβάει το ενδιαφέρον. Ωραία. Με θέλγια σου. Με τραβάει. Μου δίνει κάτι. Λοιπόν, γι' αυτό διάλεξα μια εικόνα σχετικά δύσκολη. Δεν είναι απλή εικόνα που θα κάνω σήμερα. Ωραία. Θα μπορούσε να είναι ένα μήλο, σαν εισαγωγή. Αλλά θέλω να βάλω και άλλα μαθήματα με κάρβουνο στο μέλλον. Οπότε να έχουμε να ασχοληθούμε. Σήμερα λοιπόν είναι μια εισαγωγή στο κάρβουνο. Τι σημαίνει αυτό το υλικό, πώς χειρίζομαι αυτό το υλικό, σε τι χαρτί χρησιμοποιώ αυτό το υλικό, πάρα πολύ σημαντικό, εντάξει, και με τι τεχνικές. Ωραία. Ήδη η Ελένη μας είπε, ας πούμε, μία, θα πούμε εμείς διάφορες, εντάξει, εδώ πέρα, για το πώς χειριζόμαστε αυτό το υλικό. Λοιπόν, είμαστε όλοι ok, με βλέπετε, με ακούτε. Εντάξει, alright. Λοιπόν, πάμε στην κάμερά μας και να δούμε λίγο το νέο μας υλικό. Λοιπόν. Εννοείται, παιδιά, επειδή το έχω στο mute, δεν σημαίνει ότι είναι πραγματική δικτατορία εδώ πέρα. Όποιος θέλει μπορεί να γράφει στο chat, Γιώργο, μια ερώτηση ή σηκώνει το χεράκι που έχει δίπλα ένα χεράκι, πατάς και φαίνεται ένα χεράκι και ρωτάει, εντάξει. Αυτό το λέω πληροφοριακά για κάποιον που δεν το γνωρίζει. Επίσης, φαντάζομαι τώρα είμαι εγώ στο προσκήνιο, εντάξει, εμένα βλέπετε, έτσι, όσο είμαστε στο mute. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι ένας ακόμα από τους λόγους για τους οποίους γίνεται το mute. Ωραία, για να με βλέπετε. Ιδάλλως, έχουμε πει πως η σύνδεση είναι τώρα ok, Σοφία. Ναι. Εντάξει, βιντεοσκοπείτε, παιδιά, το μάθημα ούτως ή άλλως. Ναι, οι συνδέσεις σε πολλά σπίτια είναι λίγο μυστήριες αυτήν την εποχή. Λοιπόν, εγώ ευτυχώς εδώ πέρα είμαι ok προς το παρόν. Λοιπόν, ένας άλλος τρόπος, είπαμε, είναι να πατήσετε πάνω στην κάμερα και να βάλετε μια πινέζα εδώ στα μούτρα μου και να πεις θέλω να βλέπω τον Γιώργο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην κάμερά μας να ξεκινήσουμε. Η βιντεοσκόπηση γίνεται. Σοφία Χριστοφίδου, έρχεται και σε σένα, εντάξει. Δώστε μου μισό λεπτάκι σας παρακαλώ. Λοιπόν, ok, δεν έχουμε τα τηλέφωνα. Άλλοι δύο μαθητές, ωραία. Μαζευτήκαν πολύ σήμερα. Λοιπόν, ok, ναι, είναι και η ώρα μας που ξεκινάμε κανονικά. Λοιπόν, οπότε, βιντεοσκοπείτε το μάθημα για όσους τέλος πάντων δεν έχουμε καλή εικόνα αυτή τη στιγμή και αποστέλλετε. Ωραία, λοιπόν. Καλημέρα και στους μαθητές που ήρθαν τώρα και στην... ποιοι μπήκαν τώρα, η Σοφία και η Χρύσα. Λοιπόν, καλημέρα και στα παιδιά. Μην επανάληψη, λέμε ότι σήμερα θα κάνουμε κάρβουνο. Εντάξει, θα δούμε κάποιες τεχνικές στο κάρβουνο. Προτείνω να με παρατηρήσετε πώς δουλεύω. Θα δουλεύετε κι εσείς παράλληλα φυσικά όσο θέλετε, εντάξει. Αλλά το ζήτημα είναι να δούμε λίγο πώς το χειριζόμαστε. Λοιπόν, πάμε στην κάμερά μας. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, καταρχάς τα καρβουνάκια μας, εντάξει. Αυτό τώρα είναι ένα set από κάρβουνα, το οποίο βρήκα στο εργαστήριο, πιθανότητα από κάποιο μαθητή, ο οποίος το είχε αφήσει. Αυτή και στα κάρβουνα, όπως όλα τα υλικά, έχει σημασία η ποιότητα, εντάξει. Δηλαδή, αν παίρνω ακριβά κάρβουνα, π.χ. λίγο πιο ακριβά από το μέσο όρο, ας πούμε, όπως είναι η Pelican, η μάρκα, εντάξει, πιθανότατα να έχω καλύτερα κάρβουνα μέσα. Τα καρβουνάκια μας είναι αυτά εδώ πέρα. Είναι αυτά, είναι κάρβουνο, είναι νομίζω κλαδάκια από αχλαδιά, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία ψήνονται σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία και έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Λοιπόν, αυτά τα καρβουνάκια μας. Το κάρβουνο, όπως και να το χειριστείς, αφήνει ίχνος πάνω στο χαρτί. Λοιπόν, θα πούμε λίγο τα θετικά του κάρβουνου απέναντι στο μολύβι. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς είναι πιο εύπλαστο υλικό. Δηλαδή, εδώ πέρα η έννοια του πλάθο έρχεται και γίνεται κυριολεξία. Δηλαδή, πραγματικά πλάθεις με τα χέρια σου την εικόνα. Ωραία. Θα χρειαστούμε κάπου για να ξύνουμε μία επιφάνεια για να πετάμε
τα καρβουνάκια μας, εντάξει, για όσους έχουν κάρβουνα, οι πολλοί θα κάνουν μολυβάκι, ωραία. Και στην ουσία με ένα κοπίδι, εδώ πέρα, γκρανκινιόλ, όλα τα σφάζονται με χερόνι, ξύνουμε το κάρβουνο. Ένα από τα μαθήματα, λοιπόν, παιδιά, είναι το πώς ξύνουμε το κάρβουνο. Πώς λέμε πώς το ξύνουμε το πιπέρι, κάτι τελείως άσχετο με αυτό. Λοιπόν, έχει σημασία να έχει ακμή το κάρβουνο. Και αυτή είναι η δυσκολία τώρα αυτού του υλικού, ωραία. Η δυσκολία του υλικού. Μόνο του, αν θα χρειαστεί να γράψει, γράφει. Προφανώς. Εντάξει. Θα αφήσει ίχνος. Εντάξει. Αλλά υπάρχουν κάποιες, υπάρχουν κάποια κομμάτια. Τώρα αυτή η μάρκα, ας πούμε, είναι κινέζικη, που σημαίνει ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Ωραία. Όλα αυτά που υπάρχουν, ας πούμε, και κινέζικες μάρκες καλές, θα υπάρχουν σημεία τα οποία θα είναι λίγο πιο μαλακό και λίγο πιο σκληρό. Γενικά, όταν αγοράζεις ένα κλαδί, όταν αγοράζεις κάτι φυσικό, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να προκύπτουν διάφορα πραγματάκια. Λοιπόν, μία βασική αρχή για να μάθουμε να χρησιμοποιούμε το κάρβουνο είναι πώς ξύνουμε το κάρβουνο. Λοιπόν, βάζω το δίχτυ παράλληλα, τον δίχτυ παράλληλα με το κάρβουνο, εντάξει, έτσι, εδώ πέρα, παίρνω το κοπίδι μου, προσέχω να μην κόψω το χέρι μου, ωραία, και αρχίζω και ξύνω σιγά σιγά. Και αν θέλω, εντοπίζω και τα κομματάκια τα οποία δεν μου αρέσουν και αφαιρώ αυτά. Ξύνω από τη μία πλευρά. Ωραία. Είναι λίγο έτσι ροβισόνας κρούστος, φτιάχνω ακόντιο φάση. Λοιπόν, ξύνω από τη μία πλευρά. Γιατί? Γιατί στη μέση έχει έναν πυρήνα που είναι πολύ μαλακός. Πώς το καρότο έχει ένα πυρήνα μέσα, εντάξει, στο μήκος του. Έτσι και αυτό έχει έναν πυρήνα μέσα, το κάρνο, το οποίο είναι πολύ μαλακό. Και δεν το θέλω γενικά αυτό. Εντάξει, γράφει και αυτό, αλλά γενικά δεν το θέλω. Οπότε στην ουσία εγώ το ξύνω με τέτοιο τρόπο, ώστε να φτιάξω μία ακμή. Θέλει να έχω επίσης καλό κοπίδι, που να κόβει καλά, και να πηγαίνω πολύ αργά και πολύ σταδιακά. Πιστέψτε με, στο μάθημα του εργαστηρίου, όταν κάνω μαθήματα και σε παιδιά που θέλουν να δώσουν στη σχολή κάνω το κάνω, εστιάζουμε πάρα πολύ σε αυτό. Γιατί από αυτό θα εξαρτηθεί αν θα κάνω εγώ καλές γραμμές ή όχι. Ωραία. Λοιπόν, το κάνω σιγά σιγά έτσι ώστε να έχει μια ωραία μύτη. Λοιπόν, τα χέρια μας γίνονται μαύρα και είναι ok, γιατί δουλεύουμε με κάρβουνα. Εντάξει, δεν είμαστε και στις καρμπονερίες. Λοιπόν, εδώ. Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα στην κάμερα. Έτσι πρέπει να είναι. Το βλέπετε που είναι σαν μια πένα. Σαν την πένα. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, μπαίνουν και άλλοι τώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η γραμμή. Τώρα, το κάρβουνο, ανάλογα με το πώς το χρησιμοποιώ και το πώς κρατώ, μου δίνει διαφορετικές γραμμές. Λοιπόν, όταν το κρατάω έτσι όπως είναι αυτό το σχήμα πένας, παράλληλα στο χαρτί, και το κρατάω από πάνω το κάρβουνο, δεν το κρατάω στο μολύβι, βλέπετε. Το κρατάω έτσι το κάρβουνο, από πάνω. Δηλαδή το αφήνω και το πιάνω από πάνω το κάρβουνο. Με αυτόν τον τρόπο, ωραία. Λοιπόν, μου βγάζει λεπτές γραμμές. Γραμμούλες. Όταν έχω το κάρβουνο πλάγια, μου βγάζει φαρδιές γραμμές. Εντάξει. Και αυτό είναι όλο το παιχνίδι τώρα που γίνεται το κάρβουνο. Λοιπόν, αυτό τώρα που έχω τύχει εγώ το καρβουνάκι είναι αρκετά σκληρό. Το οποίο τι σημαίνει, ότι δεν γράφει πολύ. Εντάξει, όπως τα μολύβια, τα σκληρά μολύβια και τα μαλακά μολύβια. Αυτό είναι καλό, είναι ευτύχημα, γιατί με τα σκληρά κάρβουνα, μπορείτε να κρατάτε και σημειώσεις άμα θέλετε 2-3 πραγματάκια έτσι για να θυμάστε. Με τα σκληρά κάρβουνα είναι προτιμότερο να στείνω το σχέδιό μου, να βάζω γραμμές, δηλαδή να μπορώ να το χρησιμοποιώ σαν στήσιμο. Λοιπόν, και έρχομαι τώρα εγώ να σκιτσάρω αυτή την εικόνα. Γιατί θα κάνουμε μάθημα σχεδίου πάρα πολύ. Λοιπόν, και παράλληλα θα σας δίνω εγώ πληροφορίες για το κάρβουνο. Καταλάβατε, σήμερα σου κάπως έτσι φαντάστηκα να κάνω το μάθημα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ωραία εικόνα, μια γυμνή γυναίκα που κοιτάει στο μπαλκόνι. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε και σαν σχέδιο και σαν εικόνα. Ωραία, γι' αυτό το διάλεξα και ας είναι λίγο δύσκολο. Ωραία. Θα δούμε μέχρι που θα το φτάσουμε και θα δούμε ότι θέλει δρόμο το κάρβουνο. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μια μέρα στην άλλη και σε ένα δευτερόλεπτο. Ωραία. Και ξεκινάμε λίγο με κάποια πράγματα όσον αφορά το σχέδιο, παιδιά. Θα τα ξαναπούμε, είπαμε. Θα τα λέμε συνέχεια, ωραία. Λοιπόν, στήσιμο, πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά, αλλά θέλω να πω αρκετά
ώστε να... Με μαχαίρι δεν γίνεται, Σοφία, εύκολα. Δεν θα στο πρότεινα, κορίτσι μου. Επίσης, με μαχαίρι, άμα είναι τώρα από αυτά τα χασαπομάχαιρα του MasterChef, ας πούμε, που κόβουν τα πάντα, μην το ακουμπάς καν. Εντάξει, κοπιδάκι, ρε παιδί μου, κάτι πιο εύχριστο. Ή ξέρω, ακούμπα κάπου το μαχαίρι και ξύσε, δεν θα το συμβούλευα. Έχει τύχει και έχω κόψει, παιδιά, όλο μου τον ήχι από πάνω με μαχαίρι τέτοιο. Όλο. Death metal, μιλάμε τώρα για πολύ splatter. Δηλαδή, πολύ κακή φάση. Γι' αυτό τα φοβάμαι εγώ αυτά τα μαχαίρια. Καλύτερα να τα χρησιμοποιούμε. Ένα κοπιδάκι απλό που είναι safe. Εντάξει. Λίγο προσοχή. Λοιπόν. Μην μπλέξουμε τώρα για τη ζωγραφική και έχουμε και άλλα. Λοιπόν. Ξεκινάω τώρα με απαλές γραμμές. Δείστε λίγο πώς θα προσπαθήσω να βγάλω κάποια ίχνη. Απαλά πάλι με τους κανόνες που μαθαίνουμε στο σχέδιο. Δεν αλλάζει κάτι το μολύβι. Ωραία. Και θα προσπαθήσω να στήσω την εικόνα. Καταρχάς θέλω να δω τι αίσθηση μου δίνει αυτή η γυναίκα. Τι σχήμα μου δίνει αυτή η γυναίκα. Εντάξει. Το σύνολο αυτής της γυναίκας μου δίνει μια τέτοια κίνηση. Αυτό. Εγώ αυτό βλέπω όταν βλέπω αυτή τη γυναίκα. Εντάξει. Αυτό. Βλέπω μια τέτοια κίνηση. Εδώ πέρα είναι ο Ποπόζτζη και εδώ πέρα είναι η μέση. Εντάξει. Και τα πλευρά. Τώρα θα το λέμε ποπό αυτό. Εντάξει, για να συνεννοηθούμε. Ποπό είναι. Ωραία, δεν πειράζει. Ανατομία. Πας το πάρουμε έτσι. Λοιπόν. Και εδώ πέρα πάνω είναι το κεφάλι τη. Λοιπόν, βλέπω κάτι τέτοιο. Ωραία, για να μπει σε μια σειρά. Λοιπόν. Και κάτω είναι τα πόδια τη, τα οποία θα μας παιδέψουν τα ποδαράκια τη. Εντάξει. Στείλουμε εδώ πέρα το ποπό. Στο περίπου. Στο πάρα πολύ απλό. Και θέλω λίγο να δούμε όμως κάτι, ε. Δηλαδή, τώρα εγώ προχωράω. Οι περισσότεροι εδώ πέρα έχουμε κάνει μαθήματα. Εντάξει. Θέλω να πω ότι έχουμε κάνει και 4-5 μαθήματα σχέδιο. Οπότε κάποια πράγματα τα λέμε. Θέλω να πω και για αυτούς που δεν έχουν κάνει τόσα, που είναι λίγο πιο καινούργιο, ότι προσέχω το κάδρο μου. Δεν τοποθετώ κουτουρού εγώ τη γυναίκα. Ωραία. Δηλαδή, δίνω βάση πόση απόσταση άφησα από εδώ, πόση απόσταση άφησα από εδώ, πόση απόσταση άφησα από εδώ και από εδώ. Εντάξει, ώστε να την κεντράρω, να την καδράρω σωστά. Εντάξει, ίσως είναι και κάποια πράγματα που τα λέμε πολλές φορές και πρέπει να τα ξαναλέμε, αλλά είναι σημαντικό να τα εμπεδώσουμε αυτά. Γιατί εγώ θέλω να μάθετε να κάνετε σωστή ζωγραφική και σωστό σχέδιο, να έχει καλή αισθητική, καλό στήσιμο, καλή σύνθεση. Λοιπόν, υπολογίζω πότε τα βασικά κομμάτια αυτού του σχεδίου που είπαμε είναι η ίδια η γυναίκα προφανώς, είναι ένα κεφάλι εδώ, είναι η κίνηση της μέσης και της πλάτης. Είναι ο ποπός που είναι το κύριο θέμα. Εντάξει, Γιώργο, τι μας έβαλε σε κύριο θέμα ένα ποπό. Ναι, οκ, okay, δεν πειράζει. Ωραίο πράγμα είναι. Κάνουμε αυτό τώρα. Τι να κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, και μετά φυσικά είναι και ο καναπές στον οποίο ακουμπάει. Ωραία. Και το περιβάλλον το οποίο θα ασχοληθούμε. Και θα αρχίσουμε να παρατηρούμε σιγά σιγά πώς θα τα βάλουμε αυτά σε μια σωστή σειρά. Αν παρατηρήσετε, έχει και το χέρι της εδώ, το οποίο δεν φαίνεται καθαρά και γι' αυτό διάλεξα το σχέδιο. Δεν ήθελα να μπούμε στο κάρβουνο για να ζωγραφίσουμε χέρι. Θα ήταν too much για μας. Ωραία. Θα ήταν λίγο μπεραλίδικο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γυρνώ να μπαίνει και βγαίνει όλη την ώρα. Τι κάποιο πρόβλημα θα έχει κανένα, έτσι. Έλα, γυρνώ να μας βλέπεις. Μας ακούς. Γεια σου, γυρνώ να. Ελπίζω να μας ακούς. Λοιπόν, τσαγάκι. Όσο πιο αθόρυβα γίνεται. Λοιπόν. Οπότε, στείνω όπως το μολύβι, μέχρι στιγμής. Ωραία. Παρατηρώ κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο με το κάρβουνο. Έχω ασάφεια. Έχω ένα περιβάλλον, παιδί μου, το οποίο είναι σχετικά θολό, μέσα εισαγωγικά θολό. Λοιπόν, έχω ασάφεια. Χωρίζω λίγο φώτα και σκιές και βασικές φόρμες. Μετράω, ας πούμε, αυτή την απόσταση και θέλω να τη συγκρίνω με αυτή την απόσταση. Θέλω να δω πού είναι το κεφάλι. Οπότε θέλω να είμαι λίγο ακριβής όσον αφορά αυτό το γεγονός και αυτό το γεγονός. Παρατηρώ ότι αυτά τα δύο είναι περίπου ίσα. Δηλαδή ότι αυτή η απόσταση, όμο με σβέρκο, είναι ίση με το φάρτος του κεφαλιού. Οπότε έχω μία μέτρηση ήδη στην βάση μου. Ότι αυτή η απόσταση με αυτήν είναι ίση με αυτήν και αυτήν, με το φάρδος του κεφαλιού. Όντως, επειδή γέρνει προς τα δεξιά, γέρνει προς τα δεξιά,
το κεφάλι της βγαίνει λίγο πιο έξω ή στην ίδια ευθεία με το χέρι. Τώρα βλέπετε αυτές οι γραμμές είναι απαλές, είναι θολές, μπορούν να γίνουν και ευθεία. Εγώ δυστυχώς θα πρέπει να είμαι όρθιος έτσι για να μπορέσω να τις κάνω πιο σωστά. Εντάξει, θα μου κάνει τέτοιες οι γραμμές μεγάλες. Εντάξει, αλλά θα τις κάνουμε τώρα όσο καλύτερα μπορώ και εγώ εδώ πέρα που βρίσκομαι για να σας τη δείξω πιο ξεκάθαρα. Λοιπόν, οπότε έχω κάνει αυτή τη μέτρηση. Λοιπόν, μπορώ με μία διαγώνια απλά να βρω πού τελειώνει το κεφάλι. Εντάξει, να δω αυτή τη διαγώνια, να πάρω αυτή τη διαγώνια, να τη μεταφέρω εδώ και να πω ότι το κεφάλι τελειώνει κάπου εδώ πάνω. Ωραία. Το οποίο το διάλεξα επίσης γιατί με το χρώμα που κάναμε την Τετάρτη, που είχαμε το φως το οποίο θολώνει τα δέντρα και κάνει όλο αυτό το ωραίο εφέ πίσω τα δέντρα, κάτι παρόμοιο γίνεται εδώ πέρα με το κεφάλι της. Το φως έρχεται από πίσω και θολώνει τη μορφή της, θολώνει την εικόνα γύρω από το κεφάλι. Λοιπόν. Οπότε έχω μία μέτρησούλα εδώ πέρα ήδη και τι είπαμε, το ζήτημά μου να βρω μετρήσεις για να αρχίσω να κάνω δουλειά. Εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ πέρα. Πάμε προς τα κάτω σιγά σιγά. Θέλω να δω αυτό το σπάσιμο. Αυτό το σπάσιμο στις μέσες είναι πάρα πολύ βασικό και πάρα πολύ χρήσιμο σαν σημείο. Ωραία. Μπορεί να μου δώσει πολλά όσον αφορά το στήσιμο. Μπορώ με μία διαγώνια γραμμή να έρθω και να δω τη σχέση του με τον ώμο. Λοιπόν, η σχέση του με τον ώμο είναι πάνω σε αυτόν τον άξονα. Δηλαδή κάπου σε αυτόν τον άξονα θα έρθει αυτό το σημείο. Ωραία. Πώς αλλιώς μπορώ να το προσδιορίσω? Να πάρω την άκρη της κεφαλής και να ενώσω πάλι με έναν άξονα λίγο διαγώνιο αυτή τη φορά, εδώ, και να φέρω μία γραμμή και να πω ότι συναντιούνται αυτές οι δύο γραμμές περίπου εδώ. Αυτό τώρα είναι ένα σχεδόν μετρημένο σημείο. Πώς μπορώ όμως να το προσεγγίσω ακόμα καλύτερα, να το μετρήσω? Θα πάρω και συγκρίσεις. Δεν βαριέμαι, δεν τεβελιάζω, κάνω συγκρίσεις. Λοιπόν, να πάρω και ένα πινελάκι. Εδώ. Και έχουμε και παίρνω αυτή την απόσταση που έχω βρει ήδη και τη συγκρίνω με αυτήν. Και είναι μία μισή φορά αυτή η απόσταση. Λίγο παραπάνω από μία μισή φορά. Μία μισή φορά. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, ας πούμε, έχω 1, 2, 3 σημεία. Εντάξει, πάνω σε ένα σκελετό που έχω ήδη σχεδιάσει, απλά θέλω να το βάλω σωστά, όχι κουτουρού. Λοιπόν, θέλω να δω πού τελειώνει εδώ πέρα από πώς. Πού συναντιέται από πώς με το πέλμα. Αυτό το σημείο είναι βασικό. Λοιπόν, έχουμε αυτό και το συγκρίνω με αυτό. Και έχω τώρα αυτές τις ωραίες, τις τυχερές τις μετρήσεις που είναι ίσες. Αυτό είναι ίσο με αυτό. Τέλος. Εδώ, αυτά τα σημεία. Τώρα, μπορώ να πάρω τη βελόνα ή ένα μολύβι και να κάνω γραμμούλες όπως με το χάρακα. Μεγάλη αποκάλυψη. Δεν είναι ζαβολιά να ζωγραφίζω με χάρακα. Εντάξει. Πώς κάνω στο σχολείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, και λέει κύριε ζαβολιά, το έκανε με χάρακα. Ναι, δεν είναι ζαβολιά, παιδιά. Αποκάλυψη. Σοκ. Δεν είναι ζαβολιά. Λοιπόν, μπορώ να πάρω, ας πούμε, την βελόνα μου ή ένα μολυβάκι και να κάνω τέτοιες γραμμές. Για να τις προσεγγίσω. Εντάξει. Ενώνω τώρα το ποπό με αυτό το σημείο. Βλέπω ότι είναι λίγο διαγώνια. Είναι λίγο διαγώνια. Είναι εδώ. Αυτό το σημείο. Εντάξει. Και ο ποπός είναι κάπως έτσι. Εδώ. Έχει αυτή την κίνηση. Ωραία. Θα έρθουμε και εκεί. Σιγά 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 αρχίζει και εμφανίζεται η εικόνα μου. Πρέπει να κάνω γραμμές με βοήθεια. Ωραία. Όχι απαγορεύεται. Είναι ok. Είναι ok να μετρήσω και να συγκρίνω. Γιατί κάνουμε, κατασκευάζω μια εικόνα. Ας πούμε, π.χ. θα μπορούσα να πάρω αυτή την κίνηση, γιατί να την κάνω ελεύθερα. Να πάρω μια κίνηση και να δώσω μια κατευθυντήρια γραμμή τέτοια. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Ούτως ή άλλως με τη βελόνα χρησιμοποιώ πολλά πράγματα για να δω, όπως έχουμε πει στα μαθήματα τόσες φορές. Οι διαγώνιες και. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάρα πολύ σημαντικό όταν κάνω γυμνό, όταν κάνω γενικά πορτρέτο, εντάξει, είναι η στάση των οστών του σκελετού. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό διάξατε την εικόνα του πώς έρχεται η σπονδυλική στήλη που έχει μια τέτοια πορεία. Εντάξει, θα την κάνω λίγο πιο γλαφυρά για να φανεί. Έχει μια τέτοια πορεία η σπονδυλική στήλη, τη βλέπουμε. Έτσι, σαν να έχουμε χτίνες χ στα μάτια. Ωραία. Και
η στάση του κορμού, παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό, των δύο ώμων, δηλαδή της ομοπλάτης, εντάξει, που είναι τέτοια. Προσέξτε, δείτε λίγο πόσο στραβά κάθεται, το βλέπουμε. Έχει μια τέτοια στάση. Εδώ. Είναι έτσι, μεταφέρω έτσι. Αυτή είναι η φορά. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε πει, και θα το ξαναπώ πολλές φορές, να το καταλάβουμε, ότι εμάς μας ενδιαφέρει να δώσουμε τις τρεις διαστάσεις της εικόνας. Εντάξει, όσοι δουλεύετε με μολύβι, κάντε αυτά που κάνουμε τώρα. Όλα. Ωραία. Θέλω να δώσω τον όγκο της γυναίκας, του πώς στέκεται, να μπορείς να την πιάσεις, να την ψηλαφίσεις. Να καταλάβουμε ότι έχουμε τρεις διαστάσεις, οπότε πρέπει να κατανοήσουμε εμείς τις τρεις διαστάσεις. Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχω βρει αυτό το πάρα πολύ ωραίο σημείο του γλουτού. Εντάξει. Και έχει ένα αντίστοιχο η μέση της, από την άλλη πλευρά φυσικά. Εδώ. Ενώνω αυτά τα δύο, όπως είπαμε τα φρύδια, ενώνουμε. Ενώνουμε αυτά τα δύο και βλέπουμε τη σχέση τους. Και είναι εδώ. Άρα έχω ένα σημείο που έρχεται πιο κάθετα προς τα πάνω. Εδώ. Και ένα που ανοίγει προς τα πάνω. Προς τα κάτω. Που είναι όπου πώς. Ωραία. Λοιπόν. Πού είναι τώρα το σκούρο σημείο εδώ πέρα του καναπέ. Λοιπόν, είναι περίπου στη μέση αυτής της απόστασης. Κάπου εδώ. Εντάξει. Κάπου εδώ στη μέση έρχεται αυτό το σκούρο. Εδώ. Βάζω ίχνη, βάζω μικρές καρβουνίτσες, δηλαδή δεν κάνω πολλά πράγματα. Βάζω μικρά ίχνη ακόμα. Στείνω. Εντάξει. Στείνω. Λοιπόν. Εδώ. Θέλω να δω τώρα πάλι το κεφάλι, να το στήσω. Επαληθεύω την προηγούμενη μου μέτρηση, μου κάθεται εδώ. Ναι, είναι ok. Το ύψος του κεφαλιού. Όσο είναι, σύγκριση με αυτά που έχω βρει. Παίρνω το ύψος του κεφαλιού. Παρόλο που είναι θολό, μην το υποτιμήσει κανείς, please. Μην βιαστείτε να κάνετε το κεφαλιού σας στο κεφάλι. Ας μετρήσουμε, ας συγκρίνουμε λίγο. Ωραία. Λοιπόν, ύψος είναι ίσο σχεδόν με όλο τον κορμό. Είναι ίσο με εδώ, όλο αυτό. Θα είναι μέχρι εδώ πάνω. Μέχρι εδώ. Εντάξει, έχει μια καθετότητα στην καρβουνιά. Αυτό είναι θέμα αισθητικής, θα το δούμε στο δεύτερο μέλος, στο δεύτερο μέρος του μαθήματος σήμερα. Θα δούμε την αισθητική, το πώς πηγαίνει. Λοιπόν, οπότε, προσπαθώ να κατανοήσω το πώς πηγαίνει ο κορμός. Έχω μια καμπύλη εδώ πέρα, πάρα πολύ ωραία καμπύλη, στο πώς στέκεται η γυναίκα. Έρχομαι και προσπαθώ λίγο με μερικές γραμμές να την δείξω. Αυτό θα δώσει, παιδιά, γλαφυρότητα, θα δώσει το σώμα ότι είναι φυσικό, φυσικότητα στο σχέδιό μου. Θα φύγει αυτή τη τετραγωνίλα στην αρχή που είναι τα στισήματα και θα αρχίσουν να μπαίνουν οι καμπύλες που είναι και η ομορφιά. Ωραία. Λοιπόν. Τα θέλουμε πάρα πολύ τα τετράγωνα στην αρχή, αλλά είναι μόνο για να μας εξυπηρετήσουν. Δεν θα συνεχίσουμε να τετραγωνίζουμε τα πάντα. Λοιπόν. Πάμε λίγο και από αυτή την πλευρά. Έχω και εδώ πέρα, καθώς ανεβαίνει, μία πλάγια κίνηση, καθώς ανεβαίνει προς τα πάνω. Μπορώ να πάρω και να βάλω εδώ τη γραβδί μου. Να ανεβεί προς τα πάνω, έτσι. Όπου συναντάει τα χέρια, το οποίο είπαμε, δόξα τω Θεώ, δεν φαίνονται, οπότε γλιτώνουμε αυτή την αγκαρία σήμερα, αν και θα κάνουμε ένα μάθημα για χέρια, το οποίο θα είναι πονοκέφαλος, θα ξεκινήσουμε με ντεπών, δηλαδή στα πρώτα μας συστατικά θα είναι μολύβι, ντεπών και σβίστρα. Λοιπόν, ανεβαίνουμε από εδώ πέρα και κάπου υπάρχει αυτό το σύμπλεγμα το οποίο, ας πούμε, αυτή μάλλον πιάνει τον νόμο της, το σβέρκο της, αναπολύει, δεν ξέρω τι κάνει, εντάξει, και έχουμε πολλά σκούρα γεγονότα εδώ πέρα μέσα, το οποίο είναι με μια σχετική ασάφεια. Παρόλα αυτά, υπάρχει αυτό το φάρδος το οποίο είναι συγκεκριμένο, πάρα πολύ συγκεκριμένο και είναι μικρότερο αυτής της απόστασης. Είναι ίσα με αυτό. Οπότε αυτό μπορώ να το μετρήσω και να το έχω εδώ. Δηλαδή ο λαιμός είναι τόσος. Λίγο φαρδύτερος θα φανεί άκομψο. Άμα της κάνεις λίγο φαρδύτερο λαιμό από ό,τι έχει, θα γίνει αρσιβαρίστρια από μπαλαρίνα. Δηλαδή θέλω να πω ότι στο σχέδιο και ιδίως στο γυμνό πρέπει να είμαστε αρκετά ακριβείς στις συγκρίσεις. Εντάξει, αυτό θέλω να πω. Ότι αλλάζει πάρα πολύ εύκολα η εικόνα στον άνθρωπο. Και αυτό, παιδιά, και για τα πορτρέτα τα απλά που νομίζουμε ότι μερικές φορές κατακτούμε και δεν τα κατακτούμε για ποιο λόγο, γιατί χάνουμε κάτι πολύ απλό
μερικές φορές. Π.χ. Ο άλλος σχεδιάζει τέλεια μύτες, στόματα, αρθούνια κτλ. Ούτω καθεξής και δεν προσέχει, ας πούμε, το μάγουλο. Και επειδή δεν έχει κάνει καλά το μάγουλο, δεν μοιάζει καθόλου με τον άνθρωπο που ζωγραφίζει. Και μετά χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο και να πει: γιατί ρε γαμώ το, τι λείπει, τι δεν πετυχαίνω, τι δεν κάνω. Η ακρίβεια είναι σημαντική. Ωραία. Σαν χαρακτήρα, εγώ, σαν Γιώργο, δεν θέλω να είμαι πολύ τη ακρίβεια. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή τη δουλειά είναι απαραίτητη. Δεν θα ήμουν καλό δάσκαλο αν δεν τόνιζα αυτό το πράγμα. Είναι πολύ κόντρα ρόλο και για μένα και γενικά για την ευχαρίστηση του πράγματο. Παρ' όλα αυτά, αν θέλουμε να γίνουμε σωστοί, εστιάζουμε πάρα πολύ στις συγκρίσεις και προσπαθούμε να είμαστε πολύ ακριβείς με πολλές μετρήσεις. Κατανοητό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Οπότε μετράω και βλέπω ότι είναι τόσο ο λαιμός. Δεν είναι. Δεν ασχολείται αυτή με την άρση των βαρών. Λοιπόν, εδώ είναι ο Σβέρκος. Θα δούμε και τι ωραία έχει σχεδιάσει την πλάτη εδώ πέρα ο ζωγράφος. Ένα πολύ ωραίο απλό σχέδιο. Λοιπόν, και πιθανότατα εδώ πέρα, από όσο βλέπω και εγώ να καταλάβω, λοιπόν, πιθανότατα εδώ πέρα έχει το χέρι, το οποίο κατεβαίνει και φαίνεται απλά το δάχτυλό της, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, το έχει κάνει μεγάλο καλλιτέχνη. Εντάξει, που πιάνει τον Σβέρκο, και τον ώμο τέλος πάντων, και πιάνει. Και εδώ πέρα πίσω, ακουμπάει στον καναπέ, ο οποίος τον έχει κάνει λάθος εδώ πέρα ο Μαν, αλλά δεν πειράζει, μας το κάνουμε όπως το κάνει αυτός τώρα. Λοιπόν, ναι, το έχει κάνει, το έχει φύγει λίγο, δεν πειράζει. Λοιπόν, το κάνουμε εμείς. Να σου πούμε τι είναι εδώ. Λοιπόν, ωραία, εδώ. Εντάξει, ακουμπάει κάπως και πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, επίσης παιδιά, ότι όπως το κεφάλι είναι στη σκιά, αφήνει τη σκιά και πάνω στον κορμό. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στη φωτοσκίαση. Ωραία, σιγά σιγά. Με ακολουθείτε, είμαστε ok. Σκιτσάρουν κάποιοι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Σχεδιάζω εγώ τον ποπό. Τι να κάνω τώρα, αυτό είναι έτσι εδώ λέμε. Λοιπόν. Και θέλω να δω πώς κατεβαίνει. Λοιπόν. Πάρα πολύ βασικό. Τα πόδια. Τα πόδια είναι μπεραλίδικα και γι' αυτό μου άρεσε αυτό το σχέδιο. Και ένας από τους λόγους που το διάλεξα είναι να κάνουμε λίγο πόδια που είναι εύκολα εδώ. Εντάξει. Είναι εύκολη εδώ πέρα αυτή η πόζα. Και δεν μας είναι ζόρικη. Θα δείτε, παιδιά, ότι τα πόδια και τα χέρια γενικά είναι δύσκολα. Εντάξει. Και τα πόδια. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το κάτω μέρος του πέρματος. Το παίρνω και το συγκρίνω για να δούμε κάποιες αποκαλύψεις αναλογικές που είναι φοβερές. Λοιπόν, παρόλο που έχει και κλείσει, το συγκρίνω και είναι ίσα με το κεφάλι. Είναι ίσα με αυτή την απόσταση. Ωραία. Δηλαδή είναι μεγάλο το πέλμα. Δεν είναι μικρό. Παίρνω και συγκρίνω τον ώμο και είναι ίσα από τον ώμο μέχρι τη μέση της κεφαλής. Είναι τόσο. Ωραία. Θα το συγκρίνω και με την πλάτη. Παίρνω το πέλμα, συγκρίνω με πλάτη εδώ πέρα στη μέση σου. Είναι σχεδόν ίσα με όλη τη μέση. Είναι τόσο. Εντάξει. Το βλέπουμε όλοι. Βλέπουμε ότι δεν κάνω το κεφάλι μου, παίρνω τις μετρήσεις όπως είναι. Θέλω να το καταλάβουμε ότι κάποια πράγματα δεν τα έχουμε σωστά μες στο μυαλό μας και τα βλέπουμε μετά και αλλάζουμε άποψη. Λοιπόν, οπότε έχουμε έναν ποπό που τελειώνει κάπου εδώ. Τις κινήσεις σιγά σιγά, αν μπορούμε με τον νόμο, κανονικά παιδιά, θέλουμε καβαλέτο. Ωραία. Κανονικά πρέπει αυτό το χαρτί να είναι όρθιο. Και γενικά να δουλεύουμε σε καβαλέτο. Γιατί? Για να έχω περισσότερη ευκολία να κάνω κινήσεις τέτοιες. Όταν είμαι κάτω σκυμμένος, δεν είναι εύκολες κάποιες κινήσεις. Και για μένα δυσκολεύομαι, δεν έχω συνηθίσει. Λοιπόν, κάνω πολλές γραμμές και προσπαθώ η κίνηση να βγαίνει από τον ώμο. Από ψηλά. Από εδώ να βγαίνει η κίνηση. Εντάξει. Και γενικά. Να ακουμπάω και να δώσω αυτό το ίχνος. Άλλο κόλπο τώρα. Όταν έχω κάρβουνο στα χέρια. Γιατί αυτό το μάθημα θα μείνει και θα το ξαναδούμε και θα το έχετε για πάντα. Ωραία. Όταν έχω κάρβουνο στα χέρια, είναι καλό να βάζω τα νύχια κάτω, να κουμπάω στα νύχια και με το χέρι μου να έχουμε να κινούμε σαν διαβήτης. Δηλαδή να έχουμε τα νύχια να πλοηγούνται πάνω στο χαρτί και όπου θέλω να κατεβάζω και να γράφω. Εντάξει. Για να μην γίνεται πάρα πολύ μαντάρα. Θα γίνει μαντάρα, θα γίνει και είναι θνητό. Λοιπόν.
Λοιπόν, έχουμε τώρα όλα αυτά. Έχουμε και το πόδι το οποίο φτάνει μέχρι εδώ. Το φάρδος τώρα του ποδιού. Αυτό είπαμε το βρήκαμε σωστά και είναι εδώ πέρα. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το φάρδος τώρα του ποδιού. Το συγκρίνω το φάρδος του ποδιού με το λαιμό και είναι τα 4 έκτα του λαιμού, ας πούμε. Είναι τόσο. Δεν πάω τυχαία. Το συγκρίνω. Εντάξει. Δίνω πολύ βάση στα στισήματά μου. Δεν τα κάνω έτσι όπως λάχι. Λοιπόν, παίρνω την κίνηση. Πώς έχει την κίνηση, έτσι. Πώς τα δω. Πόσο είναι η ταχύτητα, η ταχύτητα του φωτός, πώς έχετε έτσι, από εδώ, παίρνω τη διαγώνια. Και τώρα που το σχεδιάζω το πόδι, δεν φαίνεται καθόλου μεγάλο, έτσι. Φαίνεται μεγάλο, όχι. Όταν το σύγκρινα όμως με τα υπόλοιπα μου φαινόταν μεγάλο. Ωραία, έλεγα τι είναι δυνατόν να είναι, ξέρω εγώ, είσαι με το κεφάλι, ας πούμε, είναι δυνατόν να είσαι με τον κορμό. Ναι, είναι. Και πρέπει να το συγκρίνω και πρέπει να το παρατηρήσω. Μέχρι πού φτάνει, φτάνει σχεδόν στο ίδιο ύψος με την άλλη άκρη του γλουτού. Άρα είμαι OK με τις μετρήσεις μου. Θα έρθω σε δεύτερη ανάγνωση να δω λεπτομέρειες για το πώς φαρδένει το πόδι, πού είναι το πέλμα, πώς ανοίγει προς τα κάτω και πού συναντάει το άλλο πόδι. Το οποίο είναι πάρα πολύ χαριτωμένο και πάρα πολύ τοποθετημένο και απλά σχετικά. Δηλαδή είναι ένα σχέδιο το οποίο μοιάζει δύσκολο, αλλά έχει γενικά απλές φόρμες και απλά πραγματάκια. Δεν θα παιδευτούμε πάρα πολύ. Ιδίως για όσους δουλεύουν με κάρβουνο. Με το μολύβι θα είναι λίγο πιο μπεραλίδικο. Λοιπόν, στο δεύτερο πόδι. Εδώ ο ποπός έχει μια κίνηση προς τα κάτω. Και σχηματίζεται ένας αρνητικός χώρος εδώ πέρα. Δηλαδή αυτό το τρίγωνο, το μαύρο τρίγωνο εδώ πέρα. Αυτό. Εστιάζω σε αυτό, βάζω λίγη φωτοσκίαση. Γιατί εντάξει, στο δεύτερο σκέλος που είναι φωτοσκιάσεις, εκεί θα πούμε πολλά περισσότερα. Ε, για το πώς σχεδιζόμαστε το κάρτο προφανώς. Ωραία. Λοιπόν. Και συνεχίζω προς τα εδώ. Και έχω το τέλος από τον ποπό, θα το βρω μαζί με το, σε μια περασιά μεγάλη, όλο μαζί, δηλαδή από το τελειώνει χέρι, κεφάλι, όλα αυτά έρχονται εδώ. Και τελειώνει και ο ποπός εδώ. Και μετά φαίνεται λίγο το πόδι, ε, και έρχεται έτσι μικρούλι εδώ πέρα κάτω. Εδώ. Λοιπόν, θα δώσουμε λίγο. Συναντάει το άλλο πόδι εδώ πέρα. Εμείς δεν έχουμε άλλη λέξη για το πόδι και το κάτω μέρος του ποδιού. Πόδι λέμε, δεν λέμε leg και foot. Έτσι δεν είναι. Είδες, οι Άγγλοι εδώ πέρα μας παίζουν πάρα. Αλλά σίγουρα στα αρχαία ελληνικά θα έχει, ξέρω, 22 διαφορετικές λέξεις. Εντάξει, είναι στα νέα ελληνικά. Επέλμιον, επιπίλμινι. Κάνα τέτοιο θα είναι. Λοιπόν, παίρνω λίγο χαρτί τώρα. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να μην έχουμε δρομένα χέρια όταν δουλεύουμε με κάρβουνο. Γιατί η παραμικρή υγρασία, γενικά, μουτζουρώνει. Και μουτζουρώνει πέλμα. Μπράβο. Όντως, το πέλμα. Ναι, λοιπόν, εδώ είναι το πέλμα, λοιπόν. Το οποίο θέλω να το σχεδιάσω σωστά. Η παραμικρή υγρασία πάνω στο κάρβουνο, παιδιά, μου τζουρώνει και δεν φεύγει κιόλας. Εντάξει, οπότε γενικά πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και αν θέλουμε μπορούμε, ας πούμε, να πλύνουμε τα χέρια μας με πράσινο σαπούνι και να τα στεγνώσουμε για να φύγει ο υδρότας, η υγρασία, εντάξει. Για να έχουμε καθαρό τοπίο. Αν πάλι έχουμε μουτζουρωμένα χέρια, όταν θα κάνω σφουμάτο, μπορώ να το κάνω με χαρτί αντί για χέρι. Θα το δούμε τώρα στην πορεία. Λοιπόν, κρατήστε τα αυτά που σας λέω, είναι σημαντικά, θα τα βρείτε. Τώρα έχει φτάσει στα σημεία στα οποία σε λίγο θα ξύσω το κάρβουνο. Γενικά παίζει πάρα πολύ ξύσιμο πέρα από, πέρα από αυτή την εποχή που γενικά φύγω τα ξύνω και στο κάρβουνο παίζει πάρα πολύ ξύσιμο. Λοιπόν,
Η σβίστρα μας φυσικά είναι αυτή, είναι ειδική, εντάξει. Αυτή είναι η σβίστρα για κάρβουνο που έχουμε τόσο καιρό. Είναι για κάρβουνο, απριόριας μου, πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, να σχεδιάσουμε εδώ. Δεν την έβλεπα τη σβίστρα, να σβήσω λίγο στο πέλμα. Ναι, αλλά τώρα πέλμα είναι όλο. Ας πούμε το coup de pied τι είναι. Το coup de pied να πούμε στα ελληνικά. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Ο πόδι. Κάπως θα λέγεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Φίλιππε, για να σε βάλω λίγο να σε ακούσω, γιατί σας έχω στο μνήμα του, κάτσε. Γιατί ήξερα θα μας το πεις. Για πες. Δεν σε ακούω, πέρα πατήσεις μάλλον το κουμπί. Ταρσός και μεταπτάρσιο. Το κούτε ποιε. Ταρσός και μεταπτάρσιο. Άρε, Φίλιππε. Άρε, Φίλιππε. Εντάξει, είδες. Εμείς να πούμε, τα έχουμε χαμένα. Φουτ και κουντεπιέ και ξένα. Ευχαριστούμε, Φίλιππε. Είναι ο χρυσός μπαλαντέρ είναι ο Φίλιππε. Είναι ό,τι πρέπει για το μάθημα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, ταρσός και μετατάρσιο, ναι. Και τι ωραίες λέξεις. Λοιπόν, βλέπετε ότι παιδεύομαι εδώ πέρα. Και καλά κάνω, γιατί έχει μυστήρια πόζα και θέλω να το πετύχω σωστά, έτσι, και τον αστράγαλο, πώς γυρίζει. Όχι ότι και αυτός έχει κάτσει να το κάνει πάρα πολύ καλά, αλλά εγώ θέλω, λοιπόν, όσο καλύτερα μπορώ. Γράφω προσεκτικά, βάζω να δώσω μερικές οδηγίες με τη βελόνα μου. Είπαμε, δεν είναι ζαβολιά, δεν είναι ζαβολιά, αποκάλυψη τώρα. Λοιπόν. Λοιπόν, όχι μόνο δεν είναι ζαβολιά, χρειάζεται. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Τώρα, έχουμε λίγο έτσι μια μορφή που αρχίζει να εμφανίζεται πολύ σιγά. Και είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε σιγά στο σχέδιο. Επίσης, πολλά σχέδια μας δίνουν μια αίσθηση φοβερής δυναμικής. Ας πούμε, όπως και αυτό, είναι ένα δυναμικό σχέδιο, αυτό το διάλεξα. Έχει δυνατή δυναμική. Και θα υποθέσει κάποιος ότι αυτός που το έκανε με πολύ δύναμη, πάρα πολύ ταχύτητα. Όχι. Η δυναμική σου σχέδιο δεν έχει να κάνει με την ταχύτητα που εμείς εκτελούμε τη διαδικασία. Έχει να κάνει με το αποτέλεσμα, με την εικόνα. Ναι, όντως, το κάτω μέρος είναι το πέλμα, πάνω το ταρσός και το τάρσιο. Εγώ, παιδιά, ανατομία στο πανεπιστήμιο δεν πήγαινα. Γιατί δεν μ' άρεσε. Να πηγαίνουμε εκεί στο νεκροτομείο τώρα και να. Δεν μ' άρεσε. Εγώ δεν ήθελα με τους γιατρούς εκεί πέρα. Ανοίγαν χέρια, πόδια. Δηλαδή. Εγώ είμαι έτσι πιο. Δεν το έχω. Τώρα το μετάνιωσα βέβαια γιατί θα ήθελα να έχω μια εικόνα εκ των έσω. Αλλά εντάξει, τώρα έχει τόση επιστήμη που μπορείς να κατεβάσεις όχι απλά εικόνες ανατομίας. Μπορείς να μπεις. Έχει ολόκληρα applications ανατομίας και μάλιστα δωρεάν σε κινητό έχω βρει παιδιά application ανατομίας. Δωρεάν. Το οποίο παίρνει και σου βγάζει μια τρισδιάστατη εικόνα, ας πούμε, και τη γυρίζει και πατά στου μύε πάνω και τέλο πάντων, super wow. Είναι όλα αυτά τα θετικά τη τεχνολογία, τα απίστευτα που ζούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο με το στήσιμο. Κάτι το οποίο δίνει μια γοητεία στο σχέδιο με το κάρβουνο είναι ότι όλε αυτέ οι μουτζούρε σιγά σιγά αποκτούν νόημα. Όπω και με το μολύβι. Αλλά εδώ πέρα τα πράγματα είναι ακόμα πιο ωραία. Πιο εύπλαστα. Δεν πατάω πολύ. Δεν πατάω καθόλου σχεδόν. Και έρχομαι και σχεδιάζω λίγο τώρα τον χώρο. Έχει εδώ τη μία κουρτίνα. Σοφία, ναι, θα ήθελα φυσικά. Ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται. Του μπαμπά σου. Βιβλία. Θα ήθελα γενικά, εντάξει, δηλαδή θα ήθελα να αγοράσω εγώ, γιατί είχα ένα πάρα πολύ καλό, να μου δείξεις τουλάχιστον ποια είναι, εντάξει, το αδερφού, να μου δείξεις ποια είναι, γιατί εγώ είχα ένα πάρα πολύ ωραίο στο εργαστήρι και το πήρε κάποιος και ξεφωνίστηκε. Και έκτοτε δεν βρίσκω, είχα ειδικό ανατομίες για καλλιτέχνες. Λοιπόν, και το έχω κλάψει πολύ εκείνο το βιβλίο. Λοιπόν. Βάζω τώρα και κάθετα, έτσι, λίγο τις κουρτίνες.
Και είμαστε ακόμα, ξέρεις, στη φάση του στισήματος. Ήδη είναι ένα ωραίο σχέδιο. Ήδη δηλαδή είναι ένα ωραίο σχέδιο. Για να δούμε τώρα που τελειώνει εδώ πέρα από πώς. Κάνει αυτή την πάρα πολύ ωραία χαριτωμένη. Το σημείο το οποίο ενώνονται τα δύο μέρη και έχει αυτή τη σκιά εδώ. Και μετά θα δω στην διαδικασία της φωτοσκίασης που έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ πέρα και θα δώσει όλη αυτή την ουσία εδώ πέρα. Λοιπόν, ας πούμε τώρα ότι σχεδόν είναι ας πούμε έτοιμο το στήσιμο λίγο, ωραία. Γιατί πολλά από αυτά θα γίνουν τώρα στην πορεία, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί όσον αφορά το στήσιμο. Λοιπόν, ξύνω το καρβουνάκι, ξανά, προς την ίδια πλευρά, εντάξει, στο ίδιο σημείο. Είδατε ότι με σωστή χρήση έγινε πολλή δουλειά. Τώρα, όσο μακρύτερο μπορεί να γίνει, ας πούμε, σαν πένα, δηλαδή όσο καλά μπορώ να το ξύσω από τη μία πλευρά, να αφαιρέσω κάρβουνο από τη μία πλευρά, ούτως ώστε να δώσω μήκος στην άλλη, τόσο το καλύτερο, γιατί θα έχω πιο φαρδιά καρβουνιά. Φαρδικαρβουνιά που λέμε. Πολύ πιο μεγάλη. Το χρειάζομαι στη φωτοσκίαση. Πάμε τώρα στην φωτοσκίαση. Φωτοσκίαση παράλληλα φυσικά δουλεύουμε. Πάω να ανοιχνεύσω τι γίνεται τώρα με την ανατομία. Λοιπόν, εδώ πέρα κάπου, στη μέση, είναι η λεκάνη. Εντάξει, φυσικά εκεί είναι, όχι κάπου. Λοιπόν, εδώ. Όπου βγαίνουν κάποια οστά προς τα έξω. Αυτή όπως κύβει προς τα κάτω, κάποια οστά του σποδηλικής της στήλης πιέζουν το δέρμα προς τα έξω, εντάξει, κάνει κάποια εξωκομματάκια, εδώ πέρα, πάνω από το ποπό. Ωραία, αυτό, εγώ το αφουγκράζω, το καταλαβαίνω, για να βγαίνει αυτό προς τα έξω θα αφήνει σκιά. Πηγή φωτός είναι το παράθυρο, εδώ. Έχει το φως από έξω και λούζει τον κορμό όλο, εντάξει. Αυτό το λέω γιατί και να το δούμε σαν λιβάδια αυτό το πράγμα. Κάπου έχω ένα λόφο ο οποίος σηκώνεται και αφήνει μια σκιά στο επόμενο χωράφι και μετά έχει ένα λοφάκι που βγαίνει και παίρνει φως και ούτω καθεξής. Εντάξει, προσπαθώ να φουγκραστώ, δηλαδή να καταλάβω ρε παιδί μου τις τρεις διαστάσεις. Με πολύ λίγα λόγια. Λοιπόν, τι γίνεται, πράγματα μπορώ να παρατηρήσω. Πρώτα απ' όλα, ένα μεγάλο γεγονός που συμβαίνει εδώ πέρα είναι φυσικά τώρα το κεφάλι, το οποίο ξεκινάω. Αχ, να με συμπαθάτε, τώρα θα ακούγονται διάφορα τέτοια. Θα προσπαθήσω να τα κάνω ώστε να μην ακούγονται πολύ. Δεν το σκέφτηκα. Παθαίνετε έτσι γκριντς, πώς το λένε, η νεολαία. Όχι, λοιπόν. Παθαίνω εγώ, αλλά πώς. Λοιπόν, τώρα το κεφάλι αφήνει προς τα κάτω σκιά. Κανέναν τρόπο. Το χαρτί που έχω, παρόλο που γράφει ότι είναι κατάλληλο για κάρβουνα, λοιπόν, δεν είναι. Και μου την έχει δώσει, γιατί με κορόιδεψαν. Τέλος πάντων, κανονικά θέλει πιο σαγρέ χαρτί, εντάξει, πιο τραχή χαρτί, σαν τα κανσόν, τα χαρτιά τέτοια. Εγώ πήγα το πήρα αυτό το μπλοκ και τελικά δεν κάνει, δεν πιάνει καλά το κάρβουνο. Το κάρβουνο θέλει μια επιφάνεια τραχιά για να μπορέσει να γράψει. Λοιπόν, οπότε θα κάνω κάποια πράγματα τα οποία είναι παράδοξα για κάρβουνο, ας πούμε πως το κρατάω τώρα, το κάνω μόνο και μόνο γιατί το χαρτί δεν είναι κατάλληλο. Λοιπόν, προσθέτω. Περνάω. Αφήνει, είπαμε, σκιά πάνω στον κορμό. Από εδώ και κάτω έχω το τέρμα του κορμού, στο οποίο έχω πάρα πολύ μαύρο. Τώρα το καλό με το κάρβουνο είναι ότι βγάζει πολύ μαύρο.
Τώρα, αν είχα εγώ ένα πιο καλό χαρτί, θα έγραφε πολύ καλύτερα. Αλλά δυστυχώς εδώ πέρα πολλά τα καρβουνάκια μου φεύγουν. Δεν πειράζει, θα κουρευτούμε έτσι και θα δούμε. Λοιπόν. Βάζω πρώτα, όχι με τυχαιότητα, περίπου πέφτουν σκιές και προσπαθώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό. Ωραία. Λοιπόν, έχω αυτό το πολύ ωραίο βαθύλωμα, το οποίο είναι της ομοπλάτης, δηλαδή ο ώμος της είναι λίγο πιο ψηλά. Αυτός βάζει ένα πάρα πολύ ωραίο περίγραμμα εδώ πέρα, το οποίο είναι σχεδιαστικά περιττό, αλλά εδώ πέρα εξυπηρετεί πάρα πολύ καλά το πώς καταλήγει όμως να έχει σκιά στην μία πλευρά. Εντάξει. Έχω φως από την πλάτη που εξογκώνεται και έχω φυσικά λουσμένη αυτήν από το φως μπροστά. Λοιπόν, θα δώσω τώρα αυτό που είπε η Ελένη στην αρχή του μαθήματος. Μπορώ να δώσω μία τονικότητα γενικότερα να πλανάτε εδώ πέρα, εντάξει, σαν μία βάση. Και να εκμεταλλευτώ το γεγονός ότι το κάρβουνο είναι εύπλαστο υλικό. Δηλαδή, ότι στην ουσία, παιδί μου, αυτό το πράγμα, εγώ μπορώ να το μουτζουρώνω στην πορεία και να προσθέτω και να φερώ. Δηλαδή, μπορώ τώρα, δεν το κάνω το χέρι, με ένα χαρτί να δώσω λίγο μια μουτζούρα, εντάξει, με τρόπο όμως, αυτό είναι σφουμάτο, λέγεται σφουμάτο, εντάξει, με τρόπο, και με τη σβηστήρα να έρθω και να ξαναβγάλω λίγο φως. Προσεκτικά. Αυτή είναι η διαδικασία του πλασίματος του κάρβουνου. Τώρα, όταν δεν είναι κατάλληλο το χαρτί όπως είναι αυτό, τα πράγματα λίγο δυσκολεύουν, εντάξει. Άμα έχουμε κανονικό χαρτί, δεν υπάρχει πρόβλημα, γράφει καλά, κρατάει καλά και σβήνει και καλά. Εντάξει. Η Ιωάννα με ρωτάει εδώ πέρα, αυτό το πάνω στην πλάτη είναι σκιά από το κεφάλι ή κοτσίδα. Εγώ νομίζω ότι είναι σκιά από το κεφάλι. Εντάξει. Έτσι το διαβάζω εγώ, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και κοτσίδα. Αλλά νομίζω ότι είναι η σκιά της κεφαλής, εγώ προσωπικά. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε ξανά. Τώρα με το σφουμάτο τι γίνεται. Μπορώ να περάσω πολλές φορές και αυτή είναι η ομορφιά του κάρβουνου και να καταλάβουμε αυτό που είπαμε πριν, ότι είναι μια διαδικασία πλασίματος. Δηλαδή πλάθο. Κουλουράκια. Βάζω εδώ πέρα και τα πλευρά τώρα. Τα πλευρά δεν είναι απλή υπόθεση. Εντάξει, διάλεξα ένα απλό σχέδιο, εύκολο, στο οποίο θα δώσουμε τα ίχνη από τα πλευρά. Και θα πρέπει να είμαστε μέσα στη θολούρα μας και λίγο ακριβείς. Γι' αυτό πρέπει να έχω ξυσμένο το κάρβουνο, γιατί όταν το πατάω μου βγάζει γραμμή. Μου βγάζει δηλαδή ακρίβεια όπου το χρειαστώ. Εντάξει. Εδώ. Εδώ π.χ. Θέλει μία αποφασιστική γραμμή. Αυτές θέλουν λίγο εμπειρία παραπάνω. Να είμαστε σχετικά σίγουροι. Και να παίξουμε μετά πάρα πολύ με τις υφές. Μας δίνει φοβερές υφές το κάρβουνο. Συνεχώς. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, παιδιά, για να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Να έχουμε πρώτα απ' όλα ένα καλό στήσιμο. Ωραία. Δηλαδή, να έχουμε μια καλή αναλογία. Λοιπόν, πάω και λίγο τώρα στην φωτοσκίαση στο κεφάλι. Να δώσω και το μέγεθος που έχει το κεφάλι, το ανάλογο. Κάτι που είναι πάρα πολύ καλό με το κάρβουνο, επίσης, τη σβήνει πολύ εύκολα. Αλλά υπόψη, όχι εντελώς. Δεν σβήνει τελείως. Δηλαδή, άμα κάνω κοτσάνες, δεν σβήνουν και στο κάρβουνο. Όπως το μολύβι. Δηλαδή, άμα πατήσω δυνατά το κάρβουνο κάθετα με αιχμηρή ακμή και βαθυλώσω το χαρτί μου, δεν θα σβήσει. Δηλαδή, πάλι πρέπει να είμαι ευαίσθητος και προσεκτικός στην πορεία και στο πώς προχωράω στα σκούρα. Δεν πάω τελείως κουτουρού, βαράτε. Εντάξει. Είπαμε, πρέπει να είμαι αρκετά σίγουρος. Τελείωσα, ρε παιδί μου. Είπαμε, τόστησα σωστά, τα μέτρησα, τα ξαναμέτρησα. Έκανα, ας πούμε, τις επαληθεύσεις μου, κατέληξε ότι έτσι είναι τα πράγματα και μετά πάω να βάζω φωτοσκιάσεις και στο τέλος των φωτοσκιάσεων θα βάλω μαύρα. Πολύ μαύρα. Εντάξει. Θέλω να είναι κατανοητό αυτό και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί μαθητές στη βιασύνη τους ξεκινάνε και βάζουν κάποια μαύρα στην αρχή και μπορούν να κάνουν ένα λάθος και μετά δεν σβήνει με τίποτα. Και απογοητεύονται και οι ίδιοι και γίνεται αυτή η μανούρα κτλ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα που έχω φαρδιά καρβουνιά, γεμίζω μία εδώ πέρα. Θέλω να τα ξαναρθώ πολλές φορές. Απλά για να έχω. Λοιπόν. Σκιές. Προσέχω. Προσέχω και σχεδιάζω παράλληλα. Γραμμούλες, γραμμούλες, γραμμούλες. Σχεδόν εδώ πέρα τώρα πρέπει να είμαστε λίγο χειρουργοί. Εδώ, σιγά σιγά, σιγά σιγά.
το ίχνος της ομοπλάτης. Εδώ πέρα, στη σπονδυλική στήλη, αυτό συμβάλλει μια γραμμούλα. Εμείς θα βάλουμε λίγες απλές, λίγα απλά βαφουλώματα και εξογκώματα. Ότι μια πλευρά, παιδί μου, στην ουσία σηκώνεται και αφήνει σκιά στην άλλη. Εντάξει, αυτό δεν κάνει σπονδυλική στήλη, είναι ένας κορμός, ας πούμε. Οι δεινόσαυροι, ας πούμε, έχουν πολύ δυνατές σπονδυλικές στήλες. Τελείως βλακώδες αυτό που λέω, αλλά δεν πειράζει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εννοώ αυτή τη γραμμή πίσω, ρε παιδί. Επίσης, έχω πετύχει παιδιά πεθαμένο δελφίνι, το οποίο έχει θεϊκό σκελετό. Έχετε δει ποτέ σκελετό από δελφίνι? Είναι απίστευτο, παιδιά. Είναι απίστευτο. Είναι θηλαστικό πρώτα απ' όλα. Εντάξει, έχει σπονδυλική στήλη, ας πούμε. Και τα πλευρά του είναι τεράστια προς τα κάτω. Αλλά βρωμούσε πάρα πολύ, δεν μπορούσαμε να το πάρουμε. Τέλος πάντων. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν λίγο φρίκι, αλλά ήταν ωραία φρίκι. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Μην με παρεξηγείτε. Ο καθένας έχει τα χόμπι του, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν. Έχει και χειρότερα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε εδώ πέρα. Νεκρό δελφίνι, εντάξει, οκ. Δεν μαζεύει τώρα. Οκ. Δεν το πήραμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η μισή πλευρά τώρα, η αριστερή, από εδώ και έπειτα, από εδώ και έπειτα, είναι στη σκιά. Το βάζω αυτό σε μια φόρμα, το οριοθετώ. Λοιπόν, το βάζω εδώ σε μια φόρμα και το οριοθετώ. Και λέω, περνάμε ένα τόνο. Αυτό το πέρασμα φτάνει μέχρι εδώ κάτω. Λοιπόν, δείτε εδώ πέρα, σατ, μέχρι στο μπομπότζι. Λοιπόν, εδώ. Δηλαδή, άμα χονδρικά έπρεπε να χωρίσω φως και σκιά σε αυτό το κορμό, θα έλεγα ότι όλο αυτό είναι στο φως και όλο αυτό είναι στη σκιά το υπόλοιπο. Το βλέπουμε. Δηλαδή, ότι όλο αυτό είναι στη σκιά, το κάνω λίγο άγραμπα έτσι για να το δούμε, εντάξει, και αυτό είναι στο φως. Και το σημείο, το πέρασμα, το οποίο συναντιούνται, είναι αυτή εδώ πέρα η γραμμή. Εδώ. Αυτή είναι η εσωτερική ένταση. Εδώ. Εδώ. Όπου χωρίζει τη φωτεινή πλευρά με τη σκοτεινή πλευρά. Ωραία. Και φυσικά έχουμε σιγά σιγά και βάζω φωτοσκιάσεις. Και αυτές οι γραφές θα εξαφανιστούν. Και εγώ θέλω να τις εξαφανίσω γιατί είναι θέμα εικαστικότητας πια. Θέμα διάθεσης. Ωραία. Εγώ ας μην θέλω να το κάνω εικαστικά ωραίο. Οπότε δεν θέλω να έχω γραμμές, δε παιδί μου. Άλλος μπορεί να θεωρεί τις γραμμές κάτι ωραίο εικαστικά. Οκ. Okay. Είμαστε πάρα πολύ cool με αυτό και πάρα πολύ ανοιχτοί. Λοιπόν. Εγώ θέλω εδώ πέρα να το κάνω, ας πούμε, να μην έχει πολλές γραφές. Απλά θα παιδευτώ με το χαρτί εγώ. Υπόψη μου, όποιος θέλει να ασχοληθεί με το κάρβουνο, πρέπει να έχει χαρτί για κάρβουνο. Ή κανσόν. Ή ακόμα και ακουαρέλας μπλοκ, παιδικό, άμα έχετε τα παιδιά ή δεν ξέρω εγώ τι, και της ακουαρέλας το σκληρό, το χαρτί κάνει, εντάξει, για κάρβουνο. Κάνει τόσο μόνο καλύτερα από αυτό, γιατί αυτό είναι αρκετά λίγο. Εδώ πέρα, εγώ την πάτησα. Σιγά σιγά αρχίζει παίρνει τη μορφή της, ε. Λοιπόν, βάζουμε μερικές κάθετες γραμμές, για να αναπτυχθεί τώρα λίγο φωτοσκίαση εδώ πέρα κάτω. Θέλω να γεμίσω. Λοιπόν, ξεκινάω. Ξύνω και λίγο το κάρβουνο. Έχω την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια κάνουν γαλοπούλα τα Χριστούγεννα και στην Ελλάδα. Κάνετε εσείς γαλοπούλα, τρώτε. Τι φάση αυτά. Τι είπαμε, Thanksgiving, oh my god, yes, Christmas, turkey. Έχουν χαζέψει, μου φαίνεται. Τελείως, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Να βγούμε στο τάξη και να χαρίσει τη ζωή σε μια γαλοπούλα. Είναι έτσι Thanksgiving. Φάση... θα ζήσει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κάθετες. Τώρα, ας πούμε, αυτό το καρβουνάκι που το έξισε, έχει κάποια στιγμή που ήταν, ας πούμε, πιο σκληρά και τώρα αρχίζει και γράφει. Γενικά είναι σκληρό κάρβουνο, το οποίο
μου είναι καλό για τις φωτοσκιά, για το στήσιμο, είπαμε, στην αρχή του μαθήματος, εντάξει. Αλλά όχι τόσες φωτοσκιάσεις. Τώρα, άμα δω ότι εμένα με ζορίζει, θα ξύσω άλλο κάρβουνο. Και θα το κρατήσω αυτό στην άκρη, γιατί μου είναι καλό για, για πιο μπεραλίδικες δουλειές, που είναι, ας πούμε, το στήσιμο. Και όντως, η αλήθεια είναι πολύ σκληρό αυτό. Καλό κάρβουνο δηλαδή, αλλά όχι για αυτή τη δουλειά. Το αφήνω στην άκρη. Ψάχνουμε πιο μαλακό. Συνήθως, όσα έχουν μεγάλο κέντρο στη μέση, είναι πιο μαλακά. Συνήθως. Ναι, όμως, αυτό είναι πολύ πιο μαλακό. Είναι ωραία η επαφή με το κάρβουνο, γιατί είναι κάτι τελείως φυσικό. Λοιπόν, να δούμε. Πολύ καλύτερα. Δεν ζητώ συγγνώμη για αυτά που ακούγονται. Είναι πολύ ενοχλητικά να κλείσω τον ήχο. Τι να κάνω. Το αντέχουμε, εντάξει. Ωραία, μπράβο, παιδιά, γιατί εγώ δεν το αντέχω, αλλά... Άντε, να τις αποφύσουμε. Λοιπόν... Τώρα, το έκανα λίγο πιο σαφές εδώ πέρα. Ότι αυτή είναι η σκυρή πλευρά και αυτή είναι η φωτεινή πλευρά, εντάξει. Τα χωρίσαμε πολύ ξεκάθαρα τώρα, για να είναι λίγο πιο ορατά σε όλους και πιο σαφή. Όπως είπαμε και στο σχέδιο τις προηγούμενες φορές, από την αρχή καλό είναι να τα χωρίζω αυτά, για να μπορώ να δουλέψω κάτω φώτα και σκιές, τα οποία έχουν γεγονότα, έχουν, ας πούμε, διάφορες τονικότητες, και άλλες τονικότητες επάνω. Να χωρίζω δηλαδή τις γκάμες με τις οποίες δουλεύω. Εντάξει, κρατώντας μια ισορροπία και στα δύο όμως. Είναι ένα το σχέδιο, εντάξει, δεν είναι δύο. Και αυτό μου δίνει, ας πούμε, την ασφάλεια, να ξέρω ότι εδώ πέρα μέσα δεν θα βάλω φως. Ποτέ. Σε ό,τι φωνάζω, είναι σημαντικό. Εδώ κάτω στα πόδια δεν γίνεται να μπει λευκό. Λευκό έχω εδώ. Έχω εδώ πάνω, έχω άντε εδώ πέρα στο, στην πλάτη και στη μέση. Κατάλαβες, κάτω δεν θα έχω λευκό-λευκό. Αυτός βάζει δύο ακμές που τις θεωρώ λάθος τέλος πάντων. Δεν θα τις έκανα εγώ, αλλά το κάνει χάρη γλαφυρότητας και καλά κάνει για αυτό το λόγο. Εντάξει, αλλά ουσιαστικά είμαστε τέρμα εδώ πέρα σωστοί. Δεν θα μπορούσαν φυσικά σε καμία περίπτωση να έχουμε φως εδώ πέρα. Ίδιο με το φως που έχουμε πάνω στο παράθυρο. Κατανοητό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά. Εντάξει, είναι αυτά πολύ σημαντικά. Όταν φωνάζω και παθαίνω τέτοια, είναι επειδή είναι σημαντικά αυτά που λέμε. Λοιπόν. Έχει και πάρα πολύ ωραίο σμίση εδώ πέρα, κοπέλα. Και φαίνεται σε αυτό το σημείο. Και συνεχίζουμε τώρα στην ανάλυση μας, την περαιτέρω, που έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι μαστόρεμα τώρα. Μήπως θα μαστερέψει την εικόνα στο να βγει ωραία. Λοιπόν, το κάρβουνο αυτό είναι πιο υπάκο, γράφει πιο καλά. Και έχουμε σιγά σιγά τώρα και παρατηρώ πού πρέπει να σκούρινω, πού πρέπει να δώσω παραπάνω, πού λιγότερο. Πάντα οι εντάσεις είναι δυνατές. Πάντα όταν συναντάμε φως με σκιά, έχουμε λίγο παραπάνω γκάζι. Εδώ. Λίγο παραπάνω γκάζι. Εδώ, αρκετό. Κάνουμε και το σφουμάτο μας. Και ξανά κρατώντας πλάγια στο σχήμα της γραμμής, δίνω εντάσεις, δίνω μαύρα δυνατά μου. Δίνει όλο το μαύρο το κάρβουνο, όσο έχει να μου δώσει.
Αρχίζει παίρνει τη μορφή τη σιγά σιγά. Έχει αρκετή δουλειά ακόμα. Θα δούμε εδώ πέρα να κάνουμε έτσι λεπτομεριούλε. Να δούμε λίγο. Είναι σαν υδατογράφημα λίγο. Γίνεται μια κατάσταση λίγο σαν υδατογράφημα. Σαν να είναι βρεγμένο. Σαν να παίζουμε με την ακουαρέλα, ας πούμε λίγο. Βλέπουμε ότι το σφουμάτο είναι φοβερό σαν εργαλείο, γιατί μπορεί να μας δώσει πάρα πολλά ωραία γεγονότα, μουτζουρίτσες, πράγματα, έτσι εύπλαστο βλέπετε, γίνεται αυτή η όμορφη κατάσταση, δηλαδή αρχίζεις και το πλάθεις όσο θες, στα χέρια σου είναι, να το δουλέψεις. Και μετά η επιμονή και η λεπτότητα όσον αφορά τις κινήσεις, δηλαδή θέλει πολύ βιαστικές κινήσεις. Λοιπόν, τόση ώρα κάρβουνο. Παίρνω λίγο τώρα τη σβηστήρα μου. Που μπορώ να δουλέψω. Εδώ πέρα η σβηστήρα πια είναι ισότιμη με το μολύβι, με το κάρβουνο. Δηλαδή δεν έχουν κάνει διαφορά στην ουσία. Είναι ακριβώς το ίδιο εργαλείο. Και έχουμε και αρχίσει και βγάζουμε μερικά φωτάκια σιγά σιγά. Παραγγείλω τώρα να για κάρβουνο κάνα τέτοιο, θα χτίσει κανένα μήνα. Πλάθο. Έχουμε, ας πούμε, και προσπαθώ να φουγκραστώ ποιες είναι οι κορυφές στο δέρμα. Ποια είναι τα πιο ορεινά σημεία, ας πούμε, θα λέγαμε, τα πιο έξω σημεία πάνω στο σώμα της. Και εκεί, λογικά, είναι που πέφτει ο ήλιος, το φως, πιο δυνατά. Εκεί θα χτυπήσει ο ήλιος, το φως. Οπότε, τα εντοπίζω αυτά, προσπαθώ να καταλάβω, ας πούμε, τους μυς, πώς εξοκώνονται κτλ. Προσπαθώ να τα φουγκραστώ και να τα εντοπίσω. Εννοείται ότι πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος στο να γίνω πολύ περιγραφικός και γενικά σκληρός. Θέλει λεπτότητα, θέλει σιγά σιγά οι κινήσεις να γίνονται πολύ αργά και μελετημένα, γιατί μπορεί εύκολα να δικηθεί το σχέδιο σου. Ξανά εξίσου, παίζει πολύ αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω τους μαθητές που γκρινιάζουν. Τώρα αυτό το κάρβουνο που είναι πιο μαλακό, λιώνει πιο γρήγορα. Κατευθείαν να σου θέλει ξύσιμο. Ενώ το άλλο, ας πούμε, κρατούσε πιο πολύ ώρα. Εδώ τώρα έχει μια εσωτερική ένταση. Θυμάστε που είχαμε πει για το αυγό. Κάποια πράγματα για το αυγό. Λοιπόν, μισό λεπτό να το κάνουμε αυτό. Γιατί είναι βασικό και είναι της παρούσης. Λοιπόν, είχαμε πει πως όταν έχω ένα αυγό, εντάξει, που πέφτει το φως από εδώ πέρα πάνω, το ίδιο το αυγό μέσα έχει μία φωτεινή και μία σκυρή πλευρά. Εντάξει. Οκ. Και έχει και μία σκιά στο πάτωμα. Οκ. Και κάπου κάθεται το αυγό εδώ. Εντάξει. Στο φόντο, αν το φόντο όλο είναι ενιαίο, εκεί που συναντάει το αυγό το φόντο, εκεί δηλαδή μια πιο σκούρη φόρμα συναντάει τη φωτεινή, έχω ένταση. Είναι αυτό το φαινόμενο. Είναι λίγο πιο σκληρό το πράγμα εδώ πέρα. Εντάξει, σε αυτό το σημείο που συναντιόνται, ρε παιδί μου, το σκούρο με το φωτεινό. Εντάξει, και μου το βγάζω το αυγό ακόμα πιο έξω. Συμφωνεί, το είχαμε πει αυτό. Λοιπόν, και μέσα στο αυγό όμως έχω δύο φόρμες. Έχω μια φωτεινή και μια σκούρη. Προσοχή εδώ, please. Λοιπόν, προσοχή. Και μέσα στο αυγό έχω μια φωτεινή φόρμα και μια σκούρη. Οκ.
Και μέσα εδώ υπάρχει μία ένταση. Και εδώ όταν συναντιούνται αυτές οι δύο φόρμες, υπάρχει μία ένταση σε αυτές τις δύο φόρμες. Εντάξει, κατανοητό. Αυτό συμβαίνει και στο Ποπότζι. Εδώ. Εδώ που έχει φως και σκιά, εδώ πέρα υπάρχει μία ένταση. Στο σημείο που συναντιέται το φωτεινό σημείο με το σκοτεινό. Εδώ πέρα υπάρχει μία ένταση που συναντιέται το φωτεινό σημείο με το σκοτεινό. Μέσα στον ίδιο, στο ίδιο σώμα. Κατανοητό. Το καταλάβαμε. Τι συμβαίνει εντάσεις όταν έχω δύο φόρμες που είναι φωτεινή και σκούρη. Ναι, το καταλάβαμε. Ευχαριστώ, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Γιώργο, τα λες πάρα πολύ καλά. Το ξέρω, παιδιά. Είμαι super wow. Έτσι κάνω μόνος μου το interaction. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι να κάνω, και εγώ μόνος μου τα λέω εδώ πέρα. Έχω παραδώσει. Λοιπόν, αλλά αυτά είναι σημαντικά που σας λέω και γι' αυτό όταν είπα, όταν φωνάζω και γκαρίζω, είναι επειδή είναι λίγο σημαντικά. Οπότε έχουμε αυτό το πέρασμα. Ξανά μαύρο. Δεύτερη κρασιά αριστερά. Τι είπες εδώ, πες εδώ. Λοιπόν. Δεύτερη κρασιά εδώ. Σιγά σιγά, σταδιακά θα σκουρίνουμε. Με πλάγιες γραμμές. Με πλάγιες για να μου δώσουν μαύρο. Σχεδιάζω και λίγο το χεράκι. Τι είπαμε, κατανέμω την ενέργεια ισότιμα στο σχέδιο. Δεν θέλω να το κουράσω κάπου πάρα πολύ και κάπου να το αφήσω. Λοιπόν, έχω κάπου πιο φωτεινό. Μπορώ μόνο με χαρτί να αφαιρέσω λίγο κάρβουνο. Δεν χρειάζεται να τη σβηστήρα. Και με χαρτί λίγο μπορεί να αφαιρεθεί λίγο το κάρβουνο. Και να σημειώσω πάλι άλλο. Εδώ. Αφού γκράζουμε την καμπύλη. Εδώ θα χρειαστώ μαύρα τώρα. Όσο μπορεί να μου δώσει, εννοείται ότι πατάω και βγάζω. Μόλις μπαίνουν τα σκούρα, μόλις μπαίνουν οι βασικοί τόνοι, ας πούμε, για να συμπληρωθεί η εικόνα, αρχίζουν και όλα αποκτούν νόημα σιγά σιγά. Βέβαια, δεν τελείωσα εγώ εδώ πέρα. Έχω ακόμα πολύ δρόμο. Απλά μετά από ένα σημείο, δηλαδή, άμα μπουν, ρε παιδί μου, είδατε πόσο γρήγορα έγινε. Διάλεξα λίγο κάτι σχετικά απλό. Δεν ήθελα να κάνω πρόσωπο μαζί με κορμό, γι' αυτό ήθελα πλάτη πιο πολύ. Γιατί μετά θα μπλέκαμε πολύ στο πρόσωπο και θα επιχειρούσαν πολύ να κάνουν το πρόσωπο σωστά και εγώ ίδιος και θα ήταν έτσι ένα πέδευμα. Κάνω λίγο φόντο. Εγώ θα σβήσω τις γραμμές μου, δεν τις θέλω, σαν Γιώργος. Οποιοςδήποτε άλλος τις κρατάει, σε αυτό δεν επιβάλλω εγώ κάτι, σαν ιδέα. Ένας άλλος τρόπος για να δώσουμε φως, παιδιά, είναι να βάλουμε μαύρα. Δηλαδή, ένας τρόπος για να δώσω εγώ φως εδώ πέρα πάνω, είναι να βάλω μαύρο εδώ. Τώρα βάζω φως πάνω στην μέση. Βάζω και λίγο σχημάτων. Και σε αυτό το περάσμα. Θολώνω για να ξαναπεράσω, θολώνω για να ξανακαθαρίσω και με τη σβηστήρα και με το κάρβουνο. Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ ωραία. Έχει πολύ πλαστικότητα το κάρβουνο. Αυτό είναι τώρα το ακαδημαϊκό σχέδιο που λέμε, παιδιά, το παραδοσιακό.
Ποιος είναι ο παραδοσιακός Χαλβάς Φασάλων. Αυτό είναι το παραδοσιακό ακαδημαϊκό σχέδιο. Καμία σχέση. Ό,τι να είναι. Τίποτα. Εντάξει. Δεν είναι τα σημασία. Έχουμε λαλήσει μια καραντίνα. Μπαίνουμε. Απλά είναι μια ωραία διαδικασία γιατί μπορεί να σημαίνει πολλές φορές και είναι στο χέρι μας το πόσο, στο πού θα το φτάσω και πόση σημασία θα δώσω και πόση λεπτομέρεια θα καταφέρω να βγάλω και ανταμείβομαι από αυτό. Γιατί αν το κάνω σωστά και αργά και σταθερά θα μπορέσω να κάνω πολύ καλό σχέδιο. Και λίγη προσήλωση παραπάνω. Και όχι βιασύνη. Βγάζω, το κάνω σαν ακίδα τώρα το σβηστήρα μου. Την κάνω σαν γραμμούλα, σαν ακίδα, έτσι. Για να βγάλω κάποιες λεπτές γραμμές. Δηλαδή, εδώ πέρα, ας πούμε, στην πλάτη. Αυτό έχει ένα φοβερό φως εδώ. Το θέλω να το βγάλω. Εδώ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πώς περιγράφει έτσι την καμπύλη της καθώς κατεβαίνει στην πλάτη. Πάρα πολύ ωραίο. Τι άλλο, εδώ πέρα κάποιες λεπτομεριούλες, σαν μαλάκια, σαν τριχούλες. Κάποια φωτάκια πάνω στην σπονδυλική στήλη, εδώ πέρα αυτές. Πιάνω τη σβηστήρα, της δίνω το σχήμα ακριβώς που θέλω για να δώσω το αποτύπωμα που χρειάζεται. Και ξανά. Πέρσι, καθώς κάναμε μαθήματα, παιδιά, τους τελευταίους τρεις μήνες, ένα μάθημα τον μήνα το ανέβαζα δωρεάν στο διαδίκτυο και θα γίνει και φέτος αυτό, γιατί υπάρχουν μαθητές που μου στέλνουν οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν και θεωρώ ότι είναι έντιμο και όμορφο και τίμιο να μοιραζόμαστε και ένα μάθημα τουλάχιστον μαζί τους. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς που να έχει διαφωνία με αυτό ή να κολλείεται. Όχι, ωραία, δεν το περίμενα. Εντάξει. Όχι Γιώργο, μην. Λοιπόν. Όσον αφορά τις πληρωμές, παιδιά, please, στείλτε απόδειξη. Η Νικολέτα έστειλε, κάποιοι έχουν στείλει, κάποιοι δεν έχουν στείλει, έχουν πληρώσει και δεν έχουν στείλει και δεν είναι μεγάλος κόπος. Αν μπορείτε, κάντε το για να κάνω εγώ το αρχείο, το ποσοστό. Λοιπόν. Εδώ τώρα μέσα θέλει με τρόπο πώς θα σκούρινω, γιατί είναι από αυτά τα σημεία τα οποία δεν θέλω να μετανιώσω που σκούρινα, εντάξει. Δηλαδή, μέσα... Στον ποπό εδώ πέρα τώρα, πούμε, που είναι το κυρίως θέμα, πούμε, δεν θέλω να κάνω κάτι το οποίο δεν θα μετανιώσω μετά. Οπότε, με προσοχή ανεβάζω τον τόνο. Με πολύ προσοχή, σιγά σιγά, σταδιακά. Εντάξει, σταδιακά. Αν είχα κανονικό χαρτί θα ήταν πολύ πιο εύκολο αυτό. Εσείς με το μολύβι, σταδιακά ανεβάζουμε τα σκούρα εδώ πέρα. Να μην χάσουμε την καμπυλότητα, να μην χάσουμε, παιδί μου, την γεωμετρία. Να μην το κάνουμε έτσι βιαστικά. Αλλά να δώσουμε και τους απαραίτητους τόνους. Μην τα κάνετε άτονα, μην τα κάνετε φοβισμένα τα σχέδια. Να έχουν λίγο τσαμπουκά, να έχουν, παιδί μου, λίγο αποφασιστικότητα. Τι ωραία μέρα σήμερα, μη χαρά σήμερα. Ακόμα και στο καναπέ αυτός έχει βάλει κάτι μολυβιές και κάτι δαχτυλιές και το έχει κάνει να δώσει, το έχει κάνει μια υφή και στις κουρτίνες και εμείς μπορούμε να κάνουμε έτσι παρόμοια παιχνιδίσματα. Και θα δούμε να κάνουμε και τα πόδια μετά από τον Ιντουό. Μπελάς και αυτά.
Ωραία. Βάζουμε και τη σκιά τώρα. Λοιπόν, για δείξτε μου λίγο τι έχετε κάνει μέχρι στιγμής κάποιοι, όσοι έχετε σκιτσάρει, για να δούμε λίγο. Να σας κάνω και ένα mute, ένα διαλυματάκι. Μπράβο Κώστα. Μπράβο Ελένη. Λοιπόν, κάτσε λίγο να κάνω ένα mute. Δώστε μου λίγο μερικά δευτερόλεπτα για να σας ακούω. Σοφία, σούπερ. Λοιπόν, μπορείτε να μιλάτε τώρα. Μπράβο ρε Σοφία. Μπράβο. Πάω μαλακό μου ρε το κάρβουνο και δεν μπορώ να κάνω πιο συγκεκριμένο. Θα πρέπει να το ξύνεις πιο καλά. Δώσ' του λίγο ακμή. Μπράβο Μαλία, πάρα πολύ ωραία. Νίκο και εσύ δουλεύεις για εδώ. Ωραίος. Είμαστε στο ίδιο σημείο όλοι. Μπράβο. Μπράβο Νατάσα, φοβερό. Νικολέτα, σούπερ. Σας ενέπνευσε να πούμε από πόσο. Είναι, καλό αυτό. Είναι η χρονιά τέτοια. Είναι πολύ μαλακό και σε μένα το κάρβουνο. Τι είναι? Είναι πολύ μαλακό το κάρβουνο. Ναι, παιδιά, το κάρβουνο είπαμε γενικά είναι μπεραλίδικη ιστορία. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ εύκριστο. Εντάξει, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Αν αποκτήσουμε όμως εμπειρία, θα γίνεται το σούπερ. Ωραία. Εγώ αυτή τη στιγμή παίζω έχοντας φάει 2 γκολ. Από το πρώτο μήχρονο, γιατί δεν έχω καλό χαρτί. Δυσκολεύομαι από αυτήν την άποψη. Δεν μου γράφει στο χαρτί. Αν έχει καλό χαρτί, είναι σούπερ η κατάσταση. Δηλαδή, αν έχει ένα χαρτί το οποίο γράφει τα μαύρα, τα κρατάει. Okay. Και θέλει, είπαμε, δεξιοτεχνία, επιδεξιότητα. Αυτό το αποκτούμε με το χρόνο. Ωραία. Πάρα πολύ καλά πάμε. Πολύ χαίρομαι. Άλλο παρατήρηση. Λίγο το κάνω. Και εντάξει, όποιος δεν έχει κάρβουνο, μολύβι είπαμε. Περισσότερο μολύβι μου στο κάμψι. Αν παραγγείλουμε τώρα κάρβουνο, θα έρθει το 2021 θα έρθουμε. Ναι, ναι. Με τον Άγιο Βασίλη. Και ο Άγιος Βασίλης με μάσκα, εννοείται. Μάσκα, διπλή μάσκα και τέτοια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για να συνεχίσουμε. Οκ. Λοιπόν, ξύνω εγώ το καρβουνάκι. Να φάει πρόστιμο ο Άγιος Βασίλης, είσαι 300 ευρώ, να σου πας και να μην έχει στείλει έτσι 6 δώρα σε παιδιά θέλω να δώσω. Ρε τι ζούμε, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σας βάλω πάλι στο mute, δώσ' το μισό λεπτάκι μου. Τα σχέδια σας πάνε πάρα πολύ ωραία, παιδιά, θα πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ. Συνεχίζω και εγώ, τώρα είμαι στη φάση πια που έχει ολοκληρωθεί σχεδόν κατά το 80% το σχέδιο. Πάρα πολύ ωραίο. Ποιος είναι εκεί? Ποιος έδειχνε τώρα το σχέδιο του, ρε παιδιά? Ποιος ήταν αυτός που έδειχνε τώρα το σχέδιο του? Τι ήταν αυτό, ένα ωραίο που εμφανίστηκε και εξαφανίστηκε. Γιώργο! Ναι! Θέλεις να με δεις λίγο? Πάρα πολύ ωραίο, Φίλιππε. Για να δω. Μπράβο, Φιλίπ. Σούπερ. Σκούρα, βάλτε σκούρα, μην κολώνετε. Μην κολώνετε. Μερσί, μερσί. Γιουνόνα, είναι καταπληκτικό το σχέδιό σου. Μπράβο, Φιλίπ. Γιουνόνα, είναι σούπερ. Ωραία, συνεχίζουμε. Λοιπόν, τώρα είπαμε, είμαστε κάπου εκεί στο 80%. Μη φοβάστε τα μαύρα, please. Παιδιά, μη φοβάστε να βάλετε σκούρο. Είναι ζητούμενο, να βάλουμε σκούρα. Λοιπόν, θα σας κάνω πάλι ένα μιούτ. Ωραία. Όχι. Οκ, πάμε. Λοιπόν. Είπαμε, το μεγάλο ατού αυτού του υλικού είναι η πλαστικότητα. Είναι ότι μπορώ και έχω πολύ αντού, έχω δηλαδή πολύ ανέρεση σε αυτά που έχω κάνει, μπορώ να διορθώσω πολλά και είναι πραγματικά σαν να έχεις πυλό.
στα χέρια. Μοιάζει πολύ με το πυλό. Δηλαδή, προσθέτω, αφαιρώ. Βαθουλώνω βάζοντας το κάρβουνο, βάζω πυλό βάζοντας, ας πούμε, σβηστήρα. Χαλαρώνω από τα χέρια μου, βγάζω επιφάνειες, ατμόσφαιρες κτλ. Είναι, εντάξει, είναι το καλύτερο υλικό για σχέδιο, μακράν. Το μολύβι βέβαια είναι πολύ πιο... είναι πιο οικείο, ρε παιδί μου, μας είναι οικείο το μολυβάκι. Χωρίς να σημαίνει ότι με το κάρβουνο δεν μπορώ να κάνω λεπτομέρεια. Μπορώ να κάνω λεπτομέρεια. Απλά θέλει πιο πολύ κόπο, ας πούμε. Θέλει πιο πολύ μαεστρία, εντάξει. Και είναι και θέμα εικαστικότητας, δηλαδή στο φινάλι είναι πιο εικαστικό για μένα το κάρβουνο. Γιατί αυτό το κάνει τώρα περιορέξεως λίγο, αλλά εγώ σαν Γιώργος το αγαπώ πολύ. Και το μολύβι αγαπάω, αλλά εντάξει, το κάρβουνο είναι η αδυναμία. Είναι... όταν είμαι για σκίτσα, συνήθως εννοώ κάρβουνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς θα σχεδιάσουμε λίγο το χέρι. Εγώ το μίκρινα λίγο το δάχτυλο, γιατί αυτός νομίζω ότι έχει κάνει λίγο παραπάνω μεγάλο όπως πρέπει. Τα σκούρα. Σκούρα μπορώ να βάλω με πλάγια την γραμμή. Όταν έχω δει πλάγια το κάρβουνο, πατώντας εκεί πέρα, ζουλώντας, βγάζει μαύρο αυτό. Βγάζει σκούρο. Ωραία. Θα το δείτε και εσείς στη χρήση. Είναι σημαντικό να είναι ξυσμένο όμως, παιδιά. Άμα θέλετε να αποφύγετε την πολύ θολούρα, έχετε δίπλα ένα κουβαδάκι και θα ξύνετε. Γιατί και ας χαραμίζουμε κάρβουνο. Δεν χαραμίζεται. Το κάρβουνο είναι έτσι το υλικό. Γιατί καμιά φορά κάνουμε έτσι οικονομία και κάνουμε νουτζούρες, κάνουμε χαζομάρες. Τώρα να βάζω εγώ τις εντάσεις. Δηλαδή εκεί που πήγαν, ας πούμε, όλα ως το 80% σκούρου, τώρα θα δώσω το 100%. Θα δώσω όλες τις λεπτομέρειες, ας πούμε, που μπορώ να βγάλω. Φυσικά δουλεύετε κι εσείς, κάτσε να βάλω μουσικούλα. Μουσικούλα, όμως, μουσικούλα. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, να ακούσουμε. Κλασική μάλλον. Λοιπόν. Ή ακόμα καλύτερα. Ωραία. Αυτές οι διαφημίσεις παντού έχουν πάρει σφρίση. Βάζεις να ακούσεις τραγούδι διαφήμιση. Όπου και να ανοίξεις διαφήμιση. Παίζεις παιχνιδάκι διαφήμιση. Λοιπόν. Αυτό είναι το «Δεν μετανιώνω» που αγάπησα σε ένα μόνο στα γαλλικά. Βάζουμε τα σκούρα παράλληλα, βάζουμε τους τόνους. Τώρα, ας πούμε, εγώ θα προσπαθήσω μέσα στη σκυρή πλευρά εδώ πέρα να σμιλέψω και να βγάλω τα πλευρά. Να δώσω δηλαδή έστω την αίσθηση ότι έχει πλευρά εδώ πέρα κάτω, ας πούμε, το ανάγλυφο το πλευρό. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού, τώρα προσέξτε τι ωραίο πράγμα συμβαίνει εδώ πέρα. Στο πίσω μέρος, στο κέντρο του πίσω μέρους του κεφαλιού, έχουμε το πιο πολύ σκούρο. Γιατί είναι εκεί πέρα, ξέρεις, που κρύβεται ο ήλιος, τελείως, ας πούμε. Thank you.
Και στα πόδια τώρα θα κάτσω και θα ασχοληθώ πάρα πολύ για να σχεδιαστούν σωστά, γιατί είναι και ένα από τα λίγα γεγονότα που έχω μέσα στο σχέδιο, το οποίο το θέλω, ρε παιδί. Θέλω να δώσω βάση. Μη φοβόμαστε τα μαύρα, βάλτε σκούρα. Αυτό το τραγούδι είναι το Love and Rose και στην τηλεόραση έχει μια διαφήμιση με μια τύψα που πουλάει κάτι αρώματα Love and Rose, τα οποία είναι thriller, παιδιά, δεν έχετε δει την τύψα, όσο thriller είναι. Που σκάει με ένα παρανοϊκό χαμόγελο και κάτι, έχουμε τρελαθεί, λέω, κλείσε την τηλεόραση. Μας το πιο να είναι να βγαίνουμε, να κατοικιάζουμε τα διάτοικα. Τι το έκανε το καημένο του τραγούδι, τόσο κάτεψε η κυρία αυτή. Λέει τι έχουν πέφτει. Τώρα όταν εγώ παίρνω το χαρτί, μπορείτε φυσικά και με το χέρι να το κάνετε αυτό, αλλά τώρα σημαίνω εγώ που έχω με τα χέρια μου είναι λίγο ιδρωμένα, δεν το κάνω γιατί θα μου τζουρώσει. Έχουμε ένα κομμάτι χαρτί, μου τζουρώνω και λίγο. Δίνω έτσι μια θολούρα και ξέρεις και αυτό έχει επιλογή μέσα. Και σε αυτό εδώ πέρα κρύβεται η εικαστικότητα. Πόσο εικαστικά θέλω να το κάνω, πόσο θολό. Όλα, κάθε μου κίνηση, κάθε επέμβαση εδώ πέρα πάνω έχει σημασία. Ή μάλλον καλό είναι να έχει σημασία. Να ξέρω περίπου τι κάνω. Εννοείται ότι όπως και ο Super Bob Ross λέει αγαπάμε τα ατυχήματα και τα λοιπά. Ναι, έχει δίκιο ο Bob. Εντάξει. Αλλά στην ακαδημαϊκή ζωγραφική δεν πάμε πολύ με το ατύχημα. Το αντίθετο. Και γενικά βάζουμε το χαρακτήρα μας. Τώρα εμείς θα τη γράφουμε ένα ήδη υπάρχουν σχέδιο. Εντάξει. Οκ. Okay. Παρ' όλα αυτά, καλό είναι να ξέρεις, μ' αρέσει αυτό το κάνω. Γιατί το κάνω. Πόσο να το κάνω. Επίσης πολύ σημαντικό, παιδιά. Ποσότητα. Όλα είναι θέμα πορεία, σιγά σιγά. Και το όμορφο είναι αυτό, ότι μπορώ να ξαναπεράσω και να τα ξαναδώ και γενικά μου δίνει πολλά περιθώρια να δουλέψω το καρνάκι. Και ο τονικός πλούτος, τα ξαναλέω εδώ πέρα, γιατί σχέδιο κάνουμε. Μην έχω ένα άσπρο μαύρο αποτέλεσμα. Από αυτά που είδα ως τώρα, έχετε βγάλει πολλούς τόνους και είναι ωραίο αυτό. Αλλά το έχω στο νου μου να έχω λίγο πλούτο τονικό, εντάξει. Πολύ ωραία τώρα με τη σβήστρα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έρχεται το φως και πέφτει πάνω στο κουρτίνα. Οπότε εγώ μπορώ να κάνω κάποιες κάθετες, δείτε λίγο αυτές τις μολυβιές, με τη σβηστήρα. Έχω εδώ πέρα σατ και πέφτει κάθετα το φως πάνω στις πτυχώσεις από την κουρτίνα. Δείτε τι όμορφο, ας πούμε, που γίνεται. Έτσι, γιατί είναι κάρβουνο και αφαιρείται εύκολα. Είναι σαν το μολύβι το οποίο μένει πάνω. Και δίνω ας πούμε την αίσθηση ότι εδώ πέρα έχω την πηγή του φωτός και απλώνει προς τα έξω. Εννοείται ότι κάποιοι δουλεύουν με πινέλο το κάρβουνο. Τι σημαίνει αυτό. Παίρνω ένα λεπτό πινελάκι. Ωραία.
Κάτσε να πάρω ένα στεγνό να έχω. Εγώ παλιό. Και με το πινέλο μπορούμε να κάνουμε μερικά σφουμάτα. Δηλαδή μπορούμε να βγούμε και να θολώσουμε λίγο πιο στρατευμένα κάποια σημεία. Εδώ. Ή και με πιο λεπτό πινελάκι. Να αφαιρέσουμε, να βγάλουμε φώτα. Εντάξει. Και με τελείως λεπτό. Και με αυτό εδώ μπορείς να το κάνεις. Να πάρεις με το πινελάκι εδώ πέρα και να βγάζεις λίγα φώτα εδώ. Εδώ. Εδώ πέρα μέσα. Να κατευθύνεις το κάρβουνο δηλαδή, εκεί που θες, με περισσότερη ακρίβεια. Εντάξει, γίνεται αυτό. Δηλαδή είναι μέσα στα πλαίσια του πώς να αφήσω αυτή τη σκόνη. Πού να κατευθύνω αυτή τη σκόνη, πού να την αφήσω για να πάει. Ωραία. Και επανέρχομαι και στις εντάσεις, στα περάσματα. Άσε μας. Δηλαδή από κάθε σημείο έχω περάσει τουλάχιστον 4-5 φορές. Εντάξει. Όχι μια και δυο. Και φυσικά γίνεται με πατονέτα, εννοείται. Με οτιδήποτε μας είναι εύκριστο στα χέρια για να κατευθύνω το κάρβουνο εκεί που θέλω. Το μεγάλο ζήτημα είναι μετά το φιξάρισμα, παιδιά. Θα πούμε δύο πράγματα και γι' αυτό. Κάτσε ρε τι. Το φιξάρισμα είναι ένα βασικό ζήτημα στο κάρβουνο. Φιξάρισμα εννοούμε ότι θέλουμε κάτι το οποίο να μονώσει το χαρτί, να κολλήσει το κάρβουνο πάνω στο χαρτί, εντάξει, να επικολληθεί. Μία σπιτική λύση είναι η λακ για τα μαλλιά. Όποιες γυναίκες βάζουν λακ στα μαλλιά ή στο πρόσωπο, μπορούν να βάλουν και στο χαρτί. Τέλος. Η λακ χρησιμοποιείται και για να, επειδή στην ουσία βγάζει κάτι κολλώδες, ας πούμε, δεν ξέρω τι έχουν μέσα η λακ, προφανώς μια ουσία για να κολλάει τα μαλλιά, αυτά τα σταγονίδια κόλλας που πετάει η λακ έρχονται πάνω στο χαρτί με το κάρβουνο και τα κολλάνε μεταξύ τους, εντάξει. Έτσι λέμε φιξάρεται. Φυσικά υπάρχει και ειδικό υλικό, το fixative, το οποίο το αγοράζεις και ψεκάζεις για αυτή τη δουλειά ακριβώς. Ή αν είσαι ακόμα πιο πατροπαράδειτος και μερακλής, μπορείς να φτιάξεις δικό σου fixative με ενόπνευμα και μαστίχα χείου. Και να την τρίψεις τη μαστίχα χείου, να την κάνεις, ας πούμε, τρίμα, χώμα, να την βάλεις μέσα σε ενόπνευμα αρκετές μέρες και μετά έχει κάτι ψεκαστήρια ειδικά τα οποία τα βάζεις μέσα και ψεκάζεις. Εντάξει, τώρα αυτό είναι too much. Είμαστε 2020, ας πάρουμε ένα fixative. Μια λάκρα, αδερφέ. Αυτό έχει πιο πολύ έτσι εγκυκλοπαιδικό ενδιαφέρον. Ναι, κάποιες γυναίκες βάζουν λακ στο πρόσωπο για να μην φεύγει το μακιγιάζ. Μου το έχουν πει παιδιά και εμένα, δεν το ήξερα. Είναι για τις γυναίκες που παρακολουθείτε. Αν θέλετε να έχετε ένα καλό μακιγιάζ, πάρτε εκεί τη λακ. Κρατήστε την άτομα λίγο.
Με αυτά και με αυτά αρχίζει και ολοκληρώνεται αυτή. Έχουμε και την επίση να μας κάνει παρέα. Ας φτιάξω τώρα λίγο το πόδι. Λοιπόν, παιδιά, και για τα δάχτυλα του ποδιού θέλουμε μετρήματα. Ναι, μας είχαμε ενόπνευμα, Νατάσα. Έχει συνταγή να βρει στο ίντερνετ και κάτι άλλο βάζει μέσα διάφορα καμιά φορά. Λοιπόν, στα πόδια. Εδώ αυτός πάρα πολύ ωραία δείχνει ότι έχουμε φυσικά το μεγάλο πόδι, το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού και ότι λίγο έτσι κρυφοφαίνονται και μερικές φάλαγγες από το υπόλοιπο, από τα υπόλοιπα δάχτυλα. Ξαναβάζω εγώ σκούρο όσο μπορώ. Έχω χρόνο ακόμα. Προσέχω πως απλώνεται και το μαύρο. Δεν θέλω να έχω έτσι σημεία τα οποία φαίνονται τεμπέλικα. Ότι α, το έκανα αυτό και τελείωσα. Όχι, θέλει λίγο να είμαστε λίγο μερακλείδες. Πώς τον λέω, ρεξάτη να το πω σε πιο formal ελληνικά. Λοιπόν. Κάποιες τώρα εντάσεις, κάποιες ακμές. Θα παραγγείλω μάλλον ένα μπλοκ, γιατί εντάξει, γίνεται δουλειά, έχει γίνει δουλειά, έχει μπει το μαύρο, είναι μια χαρά το σχέδιο. Απλά είναι πολύ περιοριστικό αυτό. Θα το καταλάβετε και εσείς άμα ασχοληθεί κανείς. Λοιπόν, άμα ασχοληθείτε, απλά πάρτε χαρτί για σχέδιο. Λικέρ μαστίχας λέει. Εντάξει. Η Ματίνα λέει μπορώ να βάλουμε και φιξατίφ στα πρόσωπα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, λοιπόν. Νέα λύση για το μακιγιάζ. Φιξατίφ στη μούρη, κατευθείαν. Βάζεις κραγιονάκι, βάζεις ρούς, λίγη μάσκαρα, φιξατίφ, νοσοκομείο. Λικέρ μαστίχας, εντάξει, ωραία φάση. Άρα, κάτι ωραία γεύματα, έτσι. Κακοπερνάμε εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα πολλές φορές. Είσαι, έχεις φάει σου με τα ψαράκια σου, έχεις πει τα ουζάκια σου, έχεις φάει τις σαρατούλες σου, μετά το λικεράκι σου, μετά το φρουτάκι σου, ξέρεις, μιζέρια, δυστυχία. Φίξα τύπ στο πρόσωπο είναι θεϊκό, Ματίνα, είσαι φέρα. Ή φίξα τύπ στο μαλλί, φαντάζεσαι. Μιλάω για πολύ πανκ το μαλλί, δεν κουνιέται με τίποτα. Πάντως είναι σημαντικό το φιξάρισμα, πέρα από την πλάκα, γιατί μας κρατάει το σχέδιο και που το θέλουμε. Δεν φεύγει. Γιατί αυτό είναι πολύ ευαίσθητο τώρα. Δηλαδή με το παραμικρό ταρακούνημα, ας πούμε,
θα φύγουν τα μαύρα του, θα φύγουν τα σκούρα. Και γενικά, άμα ήταν κάθετο το χαρτί, θα μπορούσε να ζητήσει και μια τεχνική τέτοια. Αυτό δεν ξέρω τώρα, γιατί περνάει κάθετο το χαρτί. Το χτυπάς και φεύγει, ρε παιδί μου. Το χτυπάς λίγο και αφαιρείς κάποια κάρβουνα με το χτύπημα. Γιατί έχει πολλά μυστικά, έτσι, ωραία. Παντάμ, παντάμ, παντάμ. Έτσι λέγανε παλιά το Παρίσι. Παντάμ. Λοιπόν, πάμε κάτω. Είναι ωραίο, ρε παιδί μου, το πράγμα, γιατί ξέρεις, όσο και το παιδεύεις, ξέρεις, ομορφαίνει, είναι δηλαδή, είναι μερακλήδικη η κατάσταση, ρε παιδί μου, όρεξη να έχεις. Αλλά και να μην φοβάσαι τα σκούρα. Να μην φοβάσαι και το λάθος, επίσης. Το λάθος, μην ξεχνάτε, είναι αυτό που μας μαθαίνει, Το αγαπάμε το λάθος. Δεν φοβόμαστε. Σημασία έχει να διορθώσουμε τα λάθη. Νομίζω ότι η καλύτερη μέθοδος, παιδί μου, για να προοδεύσει κάποιος είναι να διορθώσει ένα λαθασμένο χρώμα ή σχέδιο. Αυτό, παιδιά, είναι καλύτερη, η πιο επίπονη άσκηση. Εντάξει, γιατί είναι επώδυνο, παιδί μου, να κάθεις και να κουράζεσαι από πάνω από το πράγμα. Αλλά είναι και η καλύτερη, να με θυμηθείτε γι' αυτό. Γιατί σημαίνει ότι δεν τα παράτησες. Εγώ νομίζω ότι πλέον μπορώ να πω ότι φτάνω κοντά στην ολοκλήρωση του σχεδίου μου. Θα βάλω τα όσα μαύρα τώρα μου δώσει αυτό το κάρβουνο, ευτυχώς είναι μαλακό. Υπάρχει και το μολυβοκάρβουνο, υπόψη, το υβρίδιο, ωραία. Το οποίο είναι, ας πούμε, ανάμεσα στο μολύβι και στο κάρβουνο, ας πούμε. Είναι ξυλομπογιά δηλαδή στην ουσία, η οποία έχει ένα κράμα μέσα από κάρβουνο και κάποιο άλλο υλικό, το οποίο, ας πούμε, σαν πάρα πολύ μαύρο, ρε παιδί μου, μολύβι, το οποίο είναι εύπλαστο. Επίσης, έχει χρωματιστά μολυβοκάρβουνο. Δηλαδή, αυτές οι ξυλομπογιές που είναι λίγο σαν ξυροπαστέλ μέσα, μπορείς να βάλεις και λευκό. Πολύ ωραία κατάσταση είναι, ας πούμε, να έχεις ένα σκούρο χαρτί, ένα γκρι χαρτί ή μία όχρα και να βάζεις, ας πούμε, μαύρα και φώτα με λευκό και μολία. Εκεί γίνεται, έχεις ένα άλλο αβαντάζ εκεί, ας πούμε, στους τόνους. Μεγαλύτερο. Λοιπόν, κάτσε να κάνω λίγο το περιβάλλον τα χώρα, γιατί τελειώνει η ώρα. Το φιξατίπ στο πρόσωπο κομμάς. Λικέρ μαστίχας αντί να φυσάς να ρουφάς. Να γίνεσαι κούκλος. Λοιπόν, γιατί δεν πρέπει να προλάβουμε να δούμε τα δικά μας, τα σχέδια. Αυτό έχει λίγη δουλίτσα ακόμα. Όχι πολύ. Πολύ κοντά στο να είναι ok, ας πούμε. Τώρα, ας πούμε, έτσι όπως το μουτζουρώνω εγώ, είναι λίγο σαν, ξέρεις, κάτι ανάμεσα στο στερεό και στο υγρό, ας πούμε. Δηλαδή, είναι και λίγο
Μοιάζει με λίγο με το αποτύπωμα της ακουαρέλας, αυτό το σβήσιμο. Δεν το συνηθίζω, αλλά επειδή είχα πολύ καιρό να κάτσω να κάνω κάρβουνο, ήθελα και εγώ να τον χαρώ. Νομίζω ότι είναι οκ, okay, είναι ωραίο. Λοιπόν, εντάξει, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι είμαστε ok εδώ τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει ολοκληρωθεί, αλλά σίγουρα είναι ok. Δεν είναι, ας πούμε, και ένα πρόσεκτο σχέδιο. Λοιπόν, αυτή ήταν η κοπέλα που κοιτάζει στο παράθυρο. Λοιπόν, είπαμε κάποια πραγματάκια, εντάξει, δηλαδή δεν είμαστε τώρα ξένοι προς το κάρβουνο. Κάνω μία μικρή ανακεφαλαίωση, ωραία. Ξεκινήσαμε με ένα καρβουνάκι, το οποίο τυχαία εγώ πήγα στα χέρια μου και ήταν σκληρό. Ευτυχώς όμως ήταν σκληρό, το οποίο μας βοηθάει στο στήσιμο. Σκληρό κάρβουνο, στήσιμο. Μαλακό κάρβουνο, φωτοσκιάσεις. Πάρα πολύ βασικό η επιφάνεια. Να έχουμε καλή επιφάνεια. Να έχουμε δηλαδή χαρτί το οποίο ξέρω εγώ είναι ειδικό για κάρβουνο. Μπορεί να κρατήσει φώτα και σκιές. Μπορεί να κρατήσει τις καρβουνιές μου πάνω από το σκόνη. Πάρα πολύ βασικό το φιξάρισμα. Πέρα από το πρόσωπο χρησιμοποιούμε φιξατίφ και για το κάρβουνο. Εντάξει. Όπως και λακ. Πέρα από το πρόσωπο βάζουμε και στο χαρτί μας με το κάρβουνο. Για να κρατήσει το κάρβουνο. Τα χέρια εντάξει, σχετικά καθαρά. Λοιπόν. Λειτουργούμε όπως το μολύβι, στείλουμε τον ίδιο τρόπο, δεν φοβόμαστε τα μαύρα, εντάξει, ξεκινήσαμε πάλι με τα μικρά, με τα μεγάλα και πήγαμε στα μικρότερα, είδαμε το κάδρο μας, το στήσιμο κτλ. Θέλω κάποιος από εσάς να μου κάνει μια παρατήρηση τι έκανα λάθος εδώ πέρα. Θα πάρει ένα έξτρα μπράβο. Ποιος θα μου πει τι έχω κάνει λάθος εδώ. Είναι κάτι το οποίο εγώ επιμένω σε κάθε μάθημα. Και εδώ έχω κάνει λάθος. Για πες μου, Σοφία, κάτσε να σας κάνω mute, κάτσε να λήξω τη μικρή μου αυτή έτσι εβδομαδιαία. Έτσι. Για πες μου, Σοφία, Χριστοφίδου. Εγώ θα έλεγα ότι χρειαζόταν το σκουίνι παραπάνω. Αυτό σίγουρα απλά δεν γίνεται με το κάρβουνο, αλλά δεν είναι αυτό το βασικό πρόβλημα. Άλλο να είναι. Πω εγώ. Ναι, μα τι να μου πες. Το κάδρο, νομίζω. Μπράβο. 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 Μπράβο και ο Κώστας το βρήκε. Ναι, λοιπόν, το λάθος εδώ πέρα είναι το κάδρο, παιδιά. Εντάξει, το οποίο ας πούμε, το έχουμε πει σε κάθε μάθημα. Δάσκαλε που δίδα και εσύ είδατε ότι εγώ απρόσδεκτος λίγο να από εδώ, λίγο αφαιρέθηκα και πήγε εδώ. Βέβαια, θα κάνω την ελληνική λύση, που η ελληνική λύση είναι πάντα η πονηρή και έξυπνη. Θα κόψω εδώ με ένα ψαριδάκι το χαρτί και θα είναι και δραλισμένο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Ματίνα και Κώστα τον βρήκατε. Ναι, έχει φύγει προς τα αριστερά. Για να δούμε λίγο τώρα τι έχετε κάνει και οι υπόλοιποι. Ελπίζω να σας άρεσε το μάθημα. Ήταν η επαφή και με ένα καινούριο υλικό σήμερα. Λοιπόν, κάτσε να σταματήσω και τη βιντεοσκόπηση.